σφιγμό. Αναλαζένω ακόμη. Κοιτάζεις απ' το μπαλκόνι. Πάσα και άγωνα μέρη. Απ' την άρρωστια που δεν είδε κανείς. Και που κανένας δεν ξέρει. Και που κανένας δεν ξέρει. Σου λένε πως σου το έχουν πει. Τους λες εγώ. Σου λένε τι. Τους λες εγώ. Είμαι το τέλος του κόσμου. Είμαι το τέλος του κόσμου. Σου λένε μη. Ρωτάς πολύ. Τους λες εγώ. Σας το έχω πει. Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τους πεθαίνω στο τέλος, όχι όλους. Δύο, τον Γιώργο Σωτήρη. Και τον Σωτήρη, ωραία. Θέλετε να μου πείτε τι κάνει ο καθένας στο group. Όσοι τους είναι ο drummer και εγώ παίζω κιθάρα και τραγουδάω. Ωραία. Πότε ξεκινήσατε και γιατί? Δηλαδή ενώ υπάρχουν διάφορα group. Εμείς ξεκινήσαμε το 2015 τις πρώτες συναντήσεις. Για πολύ καιρό ήταν ένα ανοιχτό project που απλά γράφαμε μουσική γιατί είχαμε μια γνωριμία και μια εκτίμηση προσωπική και μουσική. Πέρασε κάποιος καιρός, γίνανε κάποιες αλλαγές μελών, τέλος πάντων πέρασε κάποιος κόσμος και τελικά σταθεροποιήθηκε αυτή η σύνθεση που έχουμε τώρα το 19-20 περίπου. Και κάναμε μια ηχογράφηση όλοι μαζί και βγάλαμε κάποια τραγούδια, τα δεύτερα τραγούδια πούμε, της μπάντας, και αρχίσαμε τις συναυλίες μετά το τέλος των καραντινών από το COVID και αυτά, δηλαδή πριν 2 χρόνια περίπου. Okay. Ο λόγος ήταν ότι κάνουμε παρέα και έχουμε εκτίμηση σε διάφορα πράγματα. Και σαν άτομα δηλαδή και σαν μουσική εννοείται ότι εκτιμάται ένας τον άλλον, ας πούμε. Ναι. Σαν άτομα εμείς κάναμε ήδη 2 χρόνια πριν παίξω στην μπάντα. Ναι, ναι. Κάναμε παρέα. Ναι. Κάναμε παρέα, αλλάζαμε απόψεις, εντάξει. Δουλεύουμε και με τη μουσική, οπότε θέλω να πω, συζητούσαμε για όλα αυτά και όπως γίνεται με τις παρέες, προχώρησε η μπάντα. Τώρα πώς ήρθε αυτό το περίεργο όνομα? Εγώ ας πούμε όταν το είδα πρώτη φορά μου θύμισε τη φάση του που βλέπει ένας φίλος, μια φίλη, μια ταινία, εσύ έχεις κοιμηθεί και το ρωτάς την άλλη μέρα τι έγινε ρε στην ταινία και σου λέει τίποτα, πεθαίνουν στο τέλος. Ναι. Κάπως έτσι μου γίνεται, δεν ξέρω. Ωραίο. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς έγινε, σίγουρα ψάχναμε ένα όνομα που να είναι περισσότερο περιφραστικό, δηλαδή να μην είναι μια λέξη, μια στάμπα ή κάτι έτσι πολύ συνηθισμένο από αυτή την άποψη και κάπως να δείχνει και την ανοιχτότητα του project έτσι κι αλλιώς. Τώρα ακριβώς τη συζήτηση και πώς προέκυψε δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Ναι, εντάξει. Εσύ Σωτήρη τι λες, θυμάσαι τίποτα παραπάνω? Εγώ ήρθα μετά, ναι. Εγώ στο μυαλό μου αυτό είναι διφορούμενη σημασία. Μπορεί να είναι απεσιόδοξο ότι στο τέλος όλοι πεθαίνουν. Μπορεί να είναι βέβαια και αισιόδοξο του τύπου ότι αυτοί αντέχουν και πεθαίνουν στο τέλος. Οπότε ο καθένας το μεταφράζει όπως θέλει. Το βρήκε πάντως το όνομα όταν ήρθε. Το βρήκε. Λοιπόν, εσείς είχατε και προηγούμενα. Έχετε παίξει και σε προηγούμενα, υπάρχουν και προηγούμενα γκρουπ κτλ. Αν θέλετε μπορείτε να αναφερθείτε σε ποια γκρουπ έχετε παίξει. Η ερώτηση είναι ότι, εντάξει, επειδή παρθενογένεση δεν υπάρχει στη μουσική και στην τέχνη γενικά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι μπορεί να κουβαλάτε από τα προηγούμενα γκρουπ που να ενσωματώσατε σε αυτό? Πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε. Αλλά θέλω να πω αν, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα. Σας θυμίζουν οι πεθαίνουν στο τέλος σε κάποιες φάσεις αυτά που κάνατε πριν, ξέρω
Εμένα σίγουρα, όχι τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι. Εμείς όλοι σε αυτό το σχήμα έχουμε περάσει από κάποια και σχήματα μόνιμα, ας πούμε, με την έννοια του group στο παρελθόν, αλλά και οι δύο από εμάς, ο Τρίς και ο Κώστας που παίζει κιθάρα, είναι και, ας πούμε, επαγγελματίες στα οργανά τους, οπότε, που βέβαια και πάλι παίζουν τα οργανά τους, θέλω να πω, ότι σίγουρα κουβαλάνε το παίξιμό τους μέσα σε αυτό και ένα χαρακτήρα ο οποίος, εντάξει, διαμορφώνεται ανάλογα με το υλικό που προκύπτει στο συγκρότημα αυτό. Και οι άλλοι δύο που είμαστε, ας πούμε, πιο... που ερχόμαστε από μπάντες, δηλαδή εγώ που έπαιζα στους Χάσμα παλιότερα και ο Δημήτρης ο Μπασίσης που παίζει στους Bad Movies πολλά χρόνια και σε άλλα σχήματα πιο πριν, έχουμε σίγουρα ο χαρακτήρας μας, ας πούμε, σαν μουσική περνάει και σε αυτό το project. Αλλά απ' την άλλη ο ήχος είναι κάτι καινούριο για μας, ο τρόπος που δουλεύουμε είναι πολύ διαφορετικός από όλα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Οπότε μάλλον αυτό, δηλαδή, ότι κρατιέται ένας χαρακτήρας εκ των πραγμάτων, αλλά η μπάντα είναι αυτή που δίνει το βηματισμό, ας πούμε, το στίγμα. Σωτήρη, θέλω να πεις κάτι. Ο οποίος θέλει συμπληρώνει, παιδιά, έτσι. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι, εντάξει. Όχι. Οκ, ωραία. Θέλω να μου πείτε, εχώριες ή ξένες μπάντες επιδραστικές για τον καθένα από εσάς, ξέρω εγώ, 2-3, δεν ξέρω εγώ τι, ή άλλες μορφές τέχνης που μπορεί να έχουν επιδράσει σε αυτό που κάνετε ως μουσική. Δεν ξέρω. Επέστησε. Εντάξει, σίγουρα εγχώριες. Εγχώριες, Μπορεί να μην υπάρχουν εγχώριες. Και να είναι μόνο ναι, ξένες. Για μένα, σίγουρα, όταν έχω στο μυαλό μου τους Queens of the Stone Age, όπως όλοι πιστεύω. Φαίνεται αυτό. Ναι. Σε κάτι φάσεις. Ναι. Τέλος πάντων, επικρατεί μία μάχη του τύπου μία απλότητα, ας πούμε, στη σύνθεση των τυμπάνων όπως κάνει ο Dave Grohl σε όλα τα project, όχι απαραίτητα στους Nirvana ή στους, ξέρω εγώ, στους Queens γενικά, στον τρόπο σύνθεσης των drums, ας πούμε, που αυτό για μένα προσωπικά θα ήθελα να φύγει σιγά σιγά και να βάλω λίγο πιο πολύ, επειδή εγώ ασχολούμαι και με άλλες μουσικές, jazz, ας πούμε, και... Να βάλεις πολύ τεχνική, εννοείς. Όχι τεχνική, ύφος. Να πάει λίγο αλλού η φάση γενικά, να μην έχω στο μυαλό μου ότι τώρα παίζω σε μια rock μπάντα που... Ναι, το top drummer είναι ο Dave Grohl, οπότε τον έχω στο μυαλό μου, εντάξει, είναι ο πρώτος μας δίσκος αυτός που κάνουμε. Πολύ καλά πήγε και συνεργατικά, ας πούμε, πήγε πάρα πολύ καλά και είμαστε όλοι χαρούμενοι, αλλά μετέπειτα θα ήθελα να εξελιχθεί αλλιώς η φάση. Αυτό. Okay. Από άλλες μορφές τέχνης πιστεύεις ότι μπορεί να έχεις επηρεαστεί στον τρόπο που παίζεις μουσική, ασχολείσαι? Θα έλεγα από μορφές τέχνης όχι, αλλά θα έλεγα ότι θα μπορούσα να σου πω από... Πιο πολύ έχω επηρεαστεί από αθλητισμό εγώ προσωπικά. Αθλητισμό. Παρά... Ναι. Στα τρανς παρά από τέχνη. Είναι αλήθεια. Έχει ενδιαφέρον. Είναι. Ποιο όμως. Για πες δηλαδή. Έχει να κάνει με τον τρόπο που μελετάς, που με μια πειθαρχία τέλος πάντων που σηκώνομαι πρωί και μελετάω από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12. Αυτό είναι σαν αθλητής, ας πούμε, πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Ναι, λίγο, ναι, γιατί έχει να κάνει και πολλά με μυϊκή μνήμη, τα οποία είναι πόσο συχνά τα κάνεις κάθε μέρα για να θυμάται το σώμα, ας πούμε, να κάνει αυτό. Έχει να κάνει με αντοχή, το παίξιμο στα drums, ειδικά σε αυτή τη μουσική. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι το endurance, ας πούμε, που έχει ο καθένας. Γιατί όταν πήγαμε πρώτη φορά να παίξουμε με αυτούς, εγώ είχα κλατάρει. Δηλαδή, ήμουν σε φάση ότι δεν θα μπορέσω να το βγάλω. Δηλαδή, και τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό. Οπότε σημαίνει σε ότι... προπόνησαν μετά. Ναι, αυτό έχει να κάνει καθαρά γυμναστήριο και τέτοια, ξέρεις. Στις άλλες τέχνες σίγουρα θα έχει να σου πει ο Γιώργος. Για στίχους και τέτοια. Για πες, Γιώργο. Εγώ εντάξει, το βλέπω γενικά καλλιτεχνικά. Θέλω να πω, δεν... ούτε καν σαν μουσικό project δεν το βλέπω ακριβώς. Όπως και όλα τα πράγματα που ασχολούμαι,
γύρω από όλη αυτή την κατάσταση με τη μουσική, με τον ήχο, με το γράψιμο, με το κείμενο, με το στίχο. Για μένα είναι ένας κόσμος που λειτουργεί, ας πούμε, με έναν τρόπο λίγο αδιόρατο όλους μαζί. Ούτως ή άλλως, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω και τόσο τεχνικά, δηλαδή δεν ήμουν ποτέ ένας μουσικός τέτοιας κατεύθυνσης. Πάντα μου άρεσε να γράφω τα τραγούδια μου ή να σφυράω μια μελωδία στο δρόμο ή να την παίξω σε ένα όργανο και πιο πολύ ακόμα να μπορώ να κάνω λειτουργικό ένα σχήμα, δηλαδή κάποιους ανθρώπους που θα βρεθούμε μαζί με κάποιο τρόπο να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό όλοι ή και τον χειρότερο για μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά το βλέπω σε ένα context τέλος πάντων, δηλαδή γι' αυτό μπορεί να ακούγεται και λίγο άχαρο το έχω αυτή την επιρροή, δηλαδή έχω, που όντως υπάρχει, δηλαδή όπως είπα για τους Queens of the Stone Age, όλοι ακούμε αυτό το group, ας πούμε. Αλλά μου φαίνεται λίγο άχαρο να το, όταν το λέω, δηλαδή δεν μου άρεσε και τόσο, κατάλαβες. Προτιμώ να το βλέπω σε μια σφαίρα ευρύτερη, ωραία, καλλιτεχνική. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος έχει σπουδάσει μουσική και είτε έχει σπουδάσει είτε δεν έχει σπουδάσει. Δηλαδή ο καθένας από την πλευρά του θεωρείται, ας πούμε, ότι το να σπουδάζεις μουσική σε εγκλωβίζει κάπως ή σε απελευθερώνει. Το είπε. Είναι το τίπα. Είπες αυτά που συζητάμε με την ψυχολόγο μου τώρα. Εσύ έχεις σπουδάσει... Εγώ έχω σπουδάσει jazz drum στο Rotterdam το 2003 μέχρι το 2007. Οπότε μπήκα για τα καλά στη, ας πούμε, στη μουσική ακαδημαϊκά με την κακή έννοια, γιατί όλα έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ας πούμε. Οπότε εξαρτάται πολύ από σένα πώς θα παλέψεις με αυτό. Δηλαδή κάποιους μπορεί να μην τους επηρεάσει τόσο. Ας πούμε εμένα είναι, τα ξέπεσα και πριν με τους Monovine που ήμασταν φίλοι, ας πούμε, από παλιά. Εγώ το είχα πάντα, ρε παιδάκι μου, ανάγκη να παίζω με μια μπάντα που να είμαστε φίλοι και να τα λέμε και να μην με ενδιαφέρουν ούτε τα φράγκα, ούτε ξέρεις, να είναι ένα δημιουργικό πράγμα που να παλεύουμε γι' αυτό όλοι μαζί, ας πούμε. Όταν είσαι στο ακαδημαϊκό κομμάτι, έχει πολύ να κάνει με τον ανταγωνισμό, έχει να κάνει με το ότι πρέπει να μελετάς πράγματα που δεν σ' αρέσουν, πρέπει να περάσεις κάποια μαθήματα τα οποία δεν σ' αρέσουν, γιατί είναι ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, το οποίο έχει και διάφορα μαθήματα που τουλάχιστον κάποιες συγκεκριμένες περιόδους εμένα δεν μου άρεσε να τα κάνω. Δηλαδή δεν ήθελα να διαβάζω dictée και solfège, ας πούμε. Ήθελα να επικεντρωθώ ακριβώς. Εγώ έκανα κάτι χρόνια κλασική κιθάρα και solfège και θεωρία, μιλάμε πω. Ναι, γι' αυτό το λέω τα παράτησα. Ακριβώς. Βασικά όπως και σε όλα. Και αν έχεις και ένα καθηγητή ο οποίος δεν σε ψήνει και πολύ, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο να. Κάτι που αγαπάς. Ναι, να το βρει. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, εντάξει. Και να θες να ξεφεύγεις λίγο από αυτό. Οπότε. Είναι διαρκώς μια πάλι σε σχέση με αυτό πάντα, με μένα στο κεφάλι μου. Αλλά πάει πολύ καλά γενικά τώρα. Ωραία. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, ακόμα και αν σε έχει εγκλωβίσει αυτό, τελικά έχεις καταφέρει να απελευθερωθείς ή σε... Όχι απαραίτητα, αλλά το θέμα δεν είναι ότι θα ήθελα να απελευθερωθώ. Απλά θα ήθελα να συγκεντρώνομαι σε αυτό που κάνω τη συγκεκριμένη στιγμή, μόνο σε αυτό που κάνω όμως. Να μην σκέφτομαι ότι τώρα πρέπει να. Γιατί μου έχει κάνει και καλό, ας πούμε, διδάσκω κιόλας, κάνω μαθήματα. Αν δεν είχα κάνει αυτό, δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Οπότε, ναι. Έχει και καλά και κακά. Γιώργο. Εντάξει, εγώ είχα κάποιους δασκάλους. Είχα πάει στο δύο μικρός, ας πούμε, στο κλασικό. Όπου δεν μπορώ να πω ότι το βλέπω θετικά ή αρνητικά. Πιο πολύ έχει να κάνει με τον άνθρωπο που τυχαίνει να είσαι για δάσκαλο, πιστεύω. Γιατί οποιαδήποτε γνώση, οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία, για οποιοδήποτε αντικείμενο, από μόνη της δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κατά την άποψή μου.
Ας πούμε στο κλασικό είχα δασκάλους που με είχαν δυσκολέψει πολύ, αλλά είχα και έναν υπέροχο δάσκαλο στη συνέχεια που με ενέπνευσε πολύ σε σχέση με την κατανόηση του οργάνου. Mm-hmm. Αργότερα φεύγοντας από το κλασικό που ήρθα και στην Αθήνα, δηλαδή ψάχνοντας να κάνω κάτι άλλο, ο δάσκαλός μου τότε, ο Βασίλης Σπυρόπουλος, είχε ένα οδείο, ας πούμε, πιο εναλλακτικά στημένο σε σχέση με την εκπαίδευση, που αυτό εγώ το βίωσα απελευθερωτικά πάρα πολύ. Και όχι σε ό,τι αφορά την οργανοπαιξία, αλλά την αντίληψη για τα πράγματα και την απελευθέρωση απέναντι σε κάτι που πρέπει να μάθεις. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι από μόνο του μπορεί να χαρακτηριστεί. No. Okay. Τώρα για τα μουσικά πανεπιστήμια, τέτοια εμπειρία σαν του Σωτήρη δεν έχω, εντάξει, εννοείται. Στίχους γράφεις εσύ, Γιώργο? Εγώ γράφω. Ωραία. Μαλακιά ερώτηση σου κάνω τώρα, θα την κάνω, δεν μπορώ. Αν την κάνεις. Άμα ξέρω να απαντήσω. Όχι μωρέ, εύκολο είναι πιστεύω. Μπορεί βέβαια και να μην είναι και να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Γιατί επέλεξες ελληνικό στίχο? Εντάξει, το προφανές είναι για να καταλαβαίνουμε όλοι εμείς εδώ που μπορεί να μην ξέρουμε, ας πούμε. Γιατί σκέφτομαι σε αυτή τη γλώσσα. Ναι. Δεν έχω γράψει ποτέ μου στα αγγλικά. Αν και γνωρίζω τη γλώσσα, mm-hmm. δεν έχω αισθανθεί ποτέ στο χαρτί να κινηθώ προς τα εκεί. Mm-hmm. Ούτε έχω σκεφτεί κάτι ποτέ, ας πούμε, περπατώντας στα αγγλικά. Ναι. Άρα είναι κάτι που αποκλείεται στο μέλλον, ας πούμε, να γραφτεί κάτι στα αγγλικά ή δεν αποκλείεται τίποτα? Στιχουργικά πιστεύω μάλλον αποκλείεται. Ναι. Οκ. Καλά, αυτό είναι και λίγο αισθητικό, δηλαδή το blend σε διάφορες γλώσσες, ας πούμε, ότι εμένα δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Ναι, όχι, εντάξει, παιδί. Δεν σημαίνει κάτι, απλά εμένα δεν μου αρέσει. Δεν εννοώ στον ίδιο δίσκο να έχει αγγλικά και ελληνικά, που μπορεί να γίνει και αυτό. Ενώ να είναι. Πολλές μπάτες το κάνουν. Δεν... Ναι. Όχι. Okay. Όχι, εντάξει, η φύση του project αυτού είναι τέτοια. Mm-hmm. Ωραία. Πιστεύω δεν θα γράψουμε στα αγγλικά. Okay. Λοιπόν, είχατε πει σε μια συνέντευξή σας στον Αντώνη τον Ζήβα από το Melnick Music Box για το DIY. Θα διαβάσω τώρα ακριβώς τι είχατε πει, έτσι. Ως άνθρωποι μέσα στο group προερχόμαστε από διαφορετικές μουσικές πορείες και δεν έχουμε όλη την ίδια σχέση με την DIY κοινότητα και πολύ περισσότερο μια ενιαία ματιά απέναντι στο ζήτημα. Με δεδομένο ότι και οι τέσσερις ζούμε από τη μουσική είτε ως μουσική είτε ως συγχωρείτες παραγωγή, οι πεθαίνουν προσπαθούν να λειτουργήσουν σαν κάποιο είδους κολεκτίβα, κρατώντας το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής αυτόνομο και διεκδικώντας δίκαιες συνεργασίες όπου αυτές προκύπτουν. Ωραία. Ακριβώς αυτό είπαμε. Ευτυχώς ισχύει ακόμα. Ευτυχώς ισχύει ακόμα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής. Τώρα μου πείτε ο καθένας από εσάς τι είναι το DIY για εσάς, τι σημαίνει. Γιατί για τον καθένα μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για μένα είναι αυτό που λέει και η λέξη κανονικά, do it yourself. Δηλαδή να μην εξαρτάσαι από μια εταιρεία που σε πιέζει να κάνεις κάτι, ας πούμε, εντός ενός χρονικού διαστήματος. Όπου εσύ μπορεί να μην είσαι ικανός δημιουργικά να τα φέρεις εις πέρας. Ή και ψυχολογικά. Ή και ψυχολογικά ακριβώς. Οπότε αυτό κάνει κακό στη δουλειά σου, κάνει κακό σε σένα, κάνει κακό στην τέχνη σου, κάνει κακό στα πάντα, ας πούμε. Και στην προέκταση κάνει κακό και σε μια σκηνή, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα, ναι, εγώ δεν... Ο Γιώργος ξέρει καλύτερα για την DIY σκηνή. Εγώ ήμουνα πολύ λίγο. Έφυγα εγώ, δηλαδή σπούδασα, είχα και εγώ τα δικά μου, ας πούμε. Όταν ήμουν 16 με 14 με 17 με την DIY σκηνή, αλλά... Μετά με απέρριψε η σκηνή αυτή, λόγω ότι έπαιζα επαγγελματικά. Οπότε, εντάξει, ναι. Φίλοι είμαστε βέβαια με όλα, μια χαρά. Ναι, εντάξει. Να, ας πούμε, ένα ωραίο... Είναι ωραία πάσα αυτή. Πάσα, το φέρνει παράπονο, είδες, τόσο καιρό μετά και ακόμα το λέει. Εντάξει. Δεν είναι και τόσο τραγικό, αλλά στις παρές και στο διαπροσωπικό έχει το κόστος του. Εντάξει. Σίγουρα έχει, εντάξει. Και για μένα έχει αντίστοιχο κόστος βέβαια, γιατί... Ναι. Για πολλά χρόνια, ας πούμε, και τα πιο δημιουργικά μου χρόνια τα είχα εντελώς εφιερωμένα
αμιγός σε αυτή τη σκηνή. Με τους Χάσμαν, ναι. Με τους Χάσμαν, ναι. Mm-hmm. Αλλά και όχι μόνο σε ό,τι αφορά την μπάντα. Θέλω να πω, συμμετείχα... Και πολιτικά δρόντας, ας πούμε. Και πολιτικά, φυσικά, και προσπαθώντας να βοηθήσω όσο μπορεί. Τέλος πάντων, με το όραμα που υπήρχε εκείνη την εποχή για αυτή τη σκηνή και που υπάρχει ακόμα, mm-hmm. ελπίζω mm-hmm. τουλάχιστον, mm-hmm. να καταφέρει να γίνει ανταγωνιστική σε σχέση με το κρατεό εμπορικό πλαίσιο, όπως θες ονομασέ το. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τώρα, ας πούμε, με τους Πεθαίων δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, προφανώς, γιατί παίζουμε σε επαγγελματικούς χώρους, συναλλασσόμαστε. Οπότε είναι και λίγο σχιζοφρενικό για μένα προσωπικά, ότι το έχω ζήσει με έναν τρόπο μέχρι ένα σημείο και μετά ψάχνω να βρω, ας πούμε, κρατώντας κάτι που να θεωρώ αξιοπρεπές, mm-hmm. πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε ναι. σαν μπάντα σε ένα πλαίσιο που δεν είναι το ίδιο. Mm-hmm. Αυτό που είχαμε πει όμως στη συνέντευξη αυτή, ότι όλοι δουλεύουμε με τη μουσική, είναι ένα εργαλείο για αυτή τη συζήτηση, γιατί κάποιοι είναι επαγγελματίες μουσική, κάποιοι άλλοι είμαστε ηχολήπτες και παραγωγή πάλι επαγγελματικά. Mm-hmm. Οπότε θα ήταν, ας πούμε, κάπως παράλογο, μάλλον θα έπρεπε να έχεις δύο διαφορετικές ζωές, τη μία την επαγγελματική σου, την άλλη, mm-hmm. που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα, δηλαδή προτιμώ να έχουμε μία. Εντάξει, άμα το σκεφτείς και πολύ απλά, πόσο άσχημο είναι, ας πούμε, να ζεις από αυτό που αγαπάς. Καθόλου. Αυτό, δηλαδή τελείως ακομπλεξάριστα και με την πιο απλή και λαϊκή, ναι. ας πούμε, έκφραση που μπορεί να υποθεί ναι. αυτό. Ναι, πράγμα. Δεν το είπα σαν κάτι κακό. Όχι, όχι. Εγώ. Αυτό, δηλαδή, να μην το... Ναι, τέλος πάντων. Ναι, καλά, εννοείται. Το καλύτερο θα ήταν να μπορούσαμε να ζήσουμε από αυτό που γουστάρουμε, αν το είχαμε βρει όλοι. Αυτό. Ναι. Βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν βρει δηλαδή και προσπαθούν να το κάνουν είναι πολύ τυχεροί. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή. Πάντως εντάξει, στην DIY σκηνή, εάν περάσει κανείς κάποιο χρόνο και αν φύγει λίγο από μια πιο ευκαιριακή κατάσταση και γίνει κάτι πιο διαρκές, τέλος πάντων, κρατήσει πολλά χρόνια, μπορεί να γίνει κάπως δύσκολο το να καταφέρεις να συνεχίσεις, γιατί αυξάνονται, ας πούμε, και οι προσδοκίες από αυτό που κάνεις. Σωστό. Είναι, θεωρώ, πολύ θεμητό να το θέλεις σε καλύτερο επίπεδο ενδεχομένως. Σωστό γι' αυτό. Που δεν είναι υποχρεωμένη η DIY κοινότητα να κάνει κάποια τέτοια παροχή. Mm-hmm. Οπότε, εκεί πέρα είναι μάλλον θέμα αποφάσεων και προσωπικό του καθενός ή της κάθε μπάντας, ή της κάθε μιας ή της κάθε μπάντας. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Ναι. Για μένα, ας πούμε, υπήρξε ένα σημείο... Τομής. Ναι, θέλω να πω, όταν είχαμε προχωρήσει με τα Χάσμαν σε αρκετά, τέλος πάντων, για εκείνα τα χρόνια, έβλεπα ότι θα πρέπει να μείνει ή περίπου κάπως έτσι, και καλλιτεχνικά, αλλά και διαδικαστικά. Mm-hmm. Γιατί είναι κάπως πεπερασμένο και ίσως και στην Ελλάδα ο βαθμός στον οποίο μπορείς να το, ναι. να το εξελίξεις. Τώρα τι σημαίνει εξέλιξη, ναι, είναι μια πολύ μεγάλη ναι. κουβέντα. Μπορεί να μιλάμε δηλαδή, πολύ καιρό. Δηλαδή εννοείς ή να μείνει εκεί ή να έκανε ένα βήμα παραπέρα, ας πούμε. Αυτό εννοείς. Ναι, ναι. Ίσως στη δική μου περίπτωση η απάντηση ήταν να αποκτήσει κάποιους βαθμούς ελευθερίας ναι. καλλιτεχνικά. Σωστά. Κατάλαβα. Αυτό είναι πολύ προσωπικό όμως, δεν ναι, 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 κατάλαβα. Εντάξει. Που εντάξει, δεν είναι όμως πολύ εύκολο, γιατί είναι κάτι που έχει μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Όσοι ενδιαφέρονται το γνωρίζουν με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Και ναι. αρχίζει να είναι κάπως πιο σύνθετο όλο αυτό. Σωστά. Ωραία. Άρα, άμα σχετίζαμε αυτή την ερώτηση,
με ένα ερώτημα που κάνω εγώ συχνά. Κλάς ή κρας. Δηλαδή θέλω να πω ήταν και δύο πολιτικοποιημένοι. Ναι. Καλά, οι κρας ήταν φουλ πολιτικοποιημένοι. Και πάντα είναι το ερώτημα. Ναι, με να είσαι πολιτικοποιημένος, να περνάει το μήνυμά σου σε περισσότερο κόσμο, έστω και αν είσαι υποκαπιταλιστικό πλαίσιο, σε εταιρείες, να προσπαθείς να περάσεις το μήνυμά σου ή να μείνεις σε ένα σημείο που μπορεί να είναι και πιο ασφαλές, εντός εισαγωγικών ασφαλές, αλλά το μήνυμά σου να μην περάσει σε τόσο κόσμο τελικά. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω αν έχει απαραίτητη σχέση με την προηγούμενη ερώτηση, αλλά γενικά υπάρχει αυτό το σχίσμα. Υπήρχε γενικά. Ναι, υπήρχε. Εγώ το γνωρίζω πολύ καλά. Θα παίζουμε εδώ ή θα παίζουμε εκεί. Θα λέμε αυτά ή θα πάμε σε... Είναι ένα πράγμα λίγο μπερδεμένο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δοθεί μια... Σαφής απάντηση. Εγώ, ας πούμε, τουλάχιστον δεν μπορώ να δώσω πλέον αξιακές απαντήσεις για αυτά τα θέματα. Θέλω να πω ότι μπορώ... Έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτή την κοινότητα, την DIY. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και... και η ψυχή μου, αν το θέλεις, εκεί θα είναι, ας πούμε, για πάντα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μεγαλόστομο πράγμα του να δοθεί μια απάντηση βγάζει από το κάδρο της πολλά προσωπικά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν στον καθένα, ναι. Οπότε είναι καλό απλά ο καθένας να κάνει αυτό που τον την εκφράζει καλύτερα. Επίσης δεν είναι και πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Θέλω να πω ότι πού σταματάει, τι σημαίνει ότι δουλεύεις υπό τα πλαίσια μιας καπιταλιστικής, δηλαδή και εγώ φοράω Vans, ας πούμε, ή κατάλαβες τι θέλω να πω, ότι ο άλλος μπορεί να σου πει ναι, αλλά και εσύ κάνεις εκείνο, και μετά η ποιότητα της κουβέντας θα γίνει υπό το μηδέν και μετά θα μιλάς για βλακίες. Κατάλαβες τι λέω, δηλαδή δεν έχει. Όσον αφορά όμως αυτό που είπες πριν, μπορώ να. Υπάρχει κάτι που τουλάχιστον εγώ στο δικό μου κόσμο το έχω βρει κάπως στο κεφάλι μου. Δεν θα μου άρεσε, ας πούμε, να παίζω σε μια μπάντα ή να είναι και καλά πολιτικοποιημένη σε μια, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, σε μια, τι να πω τώρα, σε... Πες το με άλλα λόγια. Π.χ. ρε παιδάκι μου στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, ότι να κάνω εγώ αυτό που θέλω να περάσω μέσω από ένα πρωινάδικο ή από κάπου, οπουδήποτε, ξέρεις. Εκεί αρχίζουν και χαλάνε κάπως οι έννοιες, ξέρεις, εξευγενίζονται λίγο. Δηλαδή αλλάζει το νόημα από το οποίο θα ήθελα να πω, κατάλαβες. Δηλαδή ναι. Παλιότερα, ας πούμε, δεν έβγαινε κανείς ποτέ να πει ότι αυτό είναι... Ξέρω εγώ, political incorrect, ας πούμε, ότι είναι ρατσιστικό ή ότι διάφορα. Τώρα αυτό έχει γίνει πιο πολιτισμόδας, αλλά για να γίνει στη μόδα και να φτάσει στην τηλεόραση, πριν έχουν γίνει τόσες μάχες στο δρόμο, έχουν γίνει 1 εκατομμύριο πράγματα, τα οποία αν δεν υπήρχαν, δεν θα τα παίρνανε οι άλλοι με τα έτοιμα και θα λέγανε «ΟΚ, εμείς το κάναμε», δεν το κάνανε αυτοί. Οπότε είναι κακό να πηγαίνεις κατευθείαν εκεί και να περνάς ένα μήνυμα, το οποίο στην ουσία δεν περνιέται ακριβώς, απλά... Παπαγαλία είναι επιφανειακό, αυτό θέλω να πω. Είναι επιφανειακό, δεν είναι ειλικρινές. Οπότε, άμα είσαι ειλικρινής, όπου και να δουλεύεις, θα έχεις δίκαιες συνεργασίες. Αυτό που είπε και πριν ο Γιώργος, θα είσαι σε μια κατάσταση που θα είναι αξιοπρεπής, ας πούμε. Όπως σε κάθε άλλη δουλειά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τους μουσικούς πάντα από τους ηλεκτρολόγους. Εγώ το βλέπω και λίγο ότι είναι το ίδιο πράγμα σχεδόν, ας πούμε. Δηλαδή... Αυτό ακριβώς τώρα που λέει είναι. Ουσιαστικά έχει να κάνει με αυτό που είπα και εγώ, ότι δουλεύουμε με αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχει, ας πούμε, μια έτσι κάπως ιδεατή, ωρεοποιημένη άποψη ότι ο μουσικός, ας πούμε, δεν είναι επάγγελμα. Το οποίο φυσικά και μπορεί να ισχύει, αλλά δεν μπορεί να ισχύσει αξιακά. Γιατί, ας πούμε, απ' την άλλη, είναι πολύ σκληρή επιλογή για κάποιον, ειδικά στην ελληνική κοινωνία και ειδικά και στα παλιότερα χρόνια του που μεγαλώσαμε εμείς, να πει ότι okay, καταρχάς να δει καθαρά ότι είμαι μουσικός και μετά να πάρει και την απόφαση να προσπαθήσει να ζήσει από αυτό. Δεν είναι
ας πούμε, ένας εύκολος κόσμος για πάρα πολλούς λόγους. Για λόγους ευκαιριών, για λόγους εργασιακούς στα διάφορα μέρη που η μουσική βιοπορίζονται. Γιατί χρειάζεται ένα skill το οποίο έχει να κάνει με πάρα πολλές ώρες μελέτης σωματικής καταπώνησης. Τώρα μπορώ να συνεχίσω για πάρα πολλή ώρα. Οπότε η ωραιοποιημένη εκδοχή του, ναι, είναι η διασκέδασή μας, ναι, είναι ο τρόπος μας να εκφραστούμε, ναι, να περνάμε καλά, πάβει να ισχύει από μόνη της όταν η επιλογή κάποιου είναι να ζήσει μέσα σε αυτό. Ναι. Άλλοι μεγαλώνουν οικογένειες, ας πούμε, με το όργανο και με την καρέκλα. Αυτά, ας πούμε, είναι πράγματα που για μένα, τουλάχιστον στην παλιότερη εποχή, η κοινότητα, η DIY, δεν τα είχε τόσο επεξεργαστεί. Θυμάμαι, ας πούμε, να λέγεται, «ΟΚ, αν θες να ζήσεις από τη μουσική, πήγαινε παίξε στα μπουζούκια». Και εγώ έλεγα, «Μα είναι δυνατόν να μου λες να πάω να υπηρετήσω, ας πούμε, τη χειδαιότητα για να έχω κάποια αξιοπρέπεια». Θέλω να πω, είναι μια τρομερή αντίφαση, γεννιούνται κάποιες αντιφάσεις, ας πούμε, που εντάξει, άλλοι κάνουν κοπ, άλλοι δεν κάνουν. Αυτό. Οκ. Σωτήρη, θες να πεις κάτι? Όχι. Οκ. Λοιπόν, στο τέλος αυτής της απάντησης που είχατε δώσει στον Αντώνη, τον Ζήπα, λέτε, κρατώντας το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής αυτόνομο και διεκδικώντας δίκαιες συνεργασίες όπου αυτές προκύπτουν. Τι εννοείτε με το διεκδικείτε δίκαιες συνεργασίες, δηλαδή, τι είναι δίκαιες συνεργασίες? Δίκαιη συνεργασία είναι, αν πάμε να παίξουμε σε ένα μέρος στο οποίο υπάρχει ειστήριο, να είναι σε ένα πλαίσιο που εμείς θεωρούμε δίκαιο για εμάς και για τον κόσμο. Με βάση τα δεδομένα που ζούμε. Ακριβώς, ναι. Που εμείς όμως, ας πούμε, αυτό δεν, και πάλι δεν αξιολογείται. Εντάξει, το εσείς αν, αξιολογείτε. Ναι, εμείς το λέμε. Εντάξει. Ναι, ακριβώς. Ή ας πούμε, αν συνεργαστούμε με ένα χώρο, να πληρωθούμε για αυτό που κάνουμε, να υπάρξει ένας δίκαιος επιμερισμός, ας πούμε, όσο γίνεται. Ναι. Φυσικά αυτό με όλα του τα κενά, έτσι. Ναι. Αλλά τουλάχιστον όσο γίνεται βάσει συνθήκης. Και να μην είναι και επιβαρυντικό τρομερά για τον κόσμο που θα έρθει εκεί πέρα να παρακολουθήσει. Ή ας πούμε αν βγάλουμε ένα δίσκο και συνεργαστούμε με κάποιον διανομέα ή πώς να το πούμε, κάποιο δισκάδικο που θα το πουλήσει, να μην εσχροκερδίσει εις βάρος μας. Ναι. Να μπορέσουμε να έχουμε μια τιμή στο βινήλιο μας, ας πούμε, που να είναι σχετικά προσιτή για το για τον κόσμο που θα πάει να το πάρει, αν πάει. Αυτά, ας πούμε, είναι δύο παραδείγματα δίκαιης συνεργασίας. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό αλληλοτροφοδοτείται, δηλαδή και εμείς θα πληρώσουμε κάποιον που θα μας κάνει ένα βίντεο ή θα... Κατάλαβες, οπότε αυτό είναι... Ναι, φυσικά, και εμείς πληρώνουμε τους πάντες. Ναι. Από τη δική μας πλευρά, δηλαδή, όλους που συνεργαζόμαστε, προσπαθούμε... Δεν θέλουμε να έχει κανείς παράπονο. Ναι, προσπαθούμε και εμείς να είμαστε δίκαιοι. Okay. Ωραία. Επίσης, την ίδια απάντηση, έχω κολλήσει τώρα με αυτή την απάντηση, έτσι, λέει. Ότι πεθαίνουμε. Είναι και η μόνη συνέντευξη που έχουμε δώσει, δηλαδή, πάλι καλά. Ότι πεθαίνουν, προσπαθούν να λειτουργήσουν σαν κάποιο είδους κολεκτίβα. Τώρα μπορεί να έχετε αναφερθεί λίγο πριν, αλλά θέλετε να μου πείτε ακριβώς τι εννοείτε με αυτό. Δεν εννοούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, αυτό είναι σαν μια ομάδα, ας πούμε. Σαν μια, θα μπορούσε, ναι, ίσως το κολεκτίβα να είναι λίγο βαρύς όρος. Okay. Ναι. Ωραία. Συμμετοχή, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το... Καλά, έτσι καλή είναι να πάτε. Μοιραζόμαστε δηλαδή τα έξοδα... Μας ενδιαφέρει όμως, εντάξει, δεν είναι τόσο επιβαρυντικό, γιατί μας ενδιαφέρει και η σκηνή. Θα θέλαμε δηλαδή αυτό να... Επειδή είχε μετά, πότε, μετά τα ξύλινα σπαθιά, μετά τις τρύπες, δεν είχε μια ύφεση, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα. Ότι μας νοιάζει, ρε παιδάκι μου, να δημιουργηθεί ξανά μια έτσι
μια πολύ καλή ελληνική σκηνή όπως υπήρχε πριν κάποια χρόνια, ας πούμε. Αυτό. Εντάξει, σαν κολεκτή. Τώρα αυτό βέβαια, αυτό ισχύει, αλλά δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το κολεκτιβίστικο. Ναι, μπορεί να... Ναι, ότι δηλαδή μπορεί να ριζώνουμε εμείς κάποιους και να... Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι, μας νοιάζει, δηλαδή γουστάρουμε να ακούμε και μπάντες καινούργιες που έρχονται στο χώρο. Η σκηνή μας ενδιαφέρει, είναι ιερός τόπος για την μπάντα. Τώρα που το είπατε, αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή έτσι δυνατή και ζώσα, πιστεύετε, ελληνική σκηνή? Ζώσα υπάρχει σίγουρα, αν είναι δυνατή. Σίγουρα υπάρχει ελπίδα, για πες. Ναι, εντάξει, υπάρχει σκηνή. Τα στυλ έχουν αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Ας πούμε, η rap μουσική, η hip hop μουσική είναι, που είναι πλέον ένα το τεράστιο κομμάτι της σκηνής, ίσως το πιο... Πάρα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο σίγουρα. Και είναι σε μεγάλη άνθηση, αλλά και στα υπόλοιπα genres υπάρχει κινητικότητα. Τώρα τι σημαίνει δυνατή? Γιατί ας πούμε, πολλές φορές ας πούμε συζητάω ή μπορεί να διαβάσω κάτι που παρουσιάζει τα πράγματα που γίνονταν στη δεκαετία του 90 σαν κάτι πάρα πολύ δυνατό, το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή, εγώ τα έχω ζήσει. Κάπως θα μυθοποιούμε και τα πράγματα. Φυσικά, υπάρχει η τάση της ωραιοποίησης του παρελθόντος. Εντάξει, αλλά εδώ, ας πούμε, αν ανοίξεις κάποιο δημοσίευμα σε σχέση με αυτό, μπορεί να νομίσει κανείς ότι είχε γίνει η επανάσταση του rock and roll στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90, το οποίο δεν ισχύει. Ο κόσμος, ας πούμε, που στήριζε την σκηνή σε σχέση με τον τωρινό ήταν λιγότερος. Ή να το πω διαφορετικά, οι μεγάλες μπάντες της εποχής μας, οι εγχώριες, απευθύνονται σε συναυλιακά τουλάχιστον σε πολύ περισσότερο κόσμο. Σε πολύ περισσότερο κόσμο, όχι απλά σε περισσότερο. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν σε 20 χρόνια θα μιλάει κάποιος για τη χρυσή εποχή που ζούμε. Αλλά δεν ξέρω και τι σημαίνει να ήταν δυνατή. Δυνατό θα ήταν... Δυνατό είναι κάτι πολιτισμικά. Αν μπορείς δηλαδή να επικρατήσει πολιτισμικά απέναντι στο mainstream, στο lifestyle. Το οποίο συμβαίνει στην εποχή μας σε μεγάλο βαθμό. Γίνονται, ας πούμε, και πάλι στη rap μουσική θα γυρίσω. Αυτοί οι άνθρωποι, αρκετοί μάλλον από αυτούς, μιλάνε μέσα στα λόγια τους για... βαριά, για κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, να το πω έτσι πολύ χοντρικά, και απευθύνονται συναυλιακά σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Αυτό είναι ένα φως για μένα. Μπορεί να μένει το στυλ μου μουσικά, το παρακολουθώ φυσικά, δεν είναι ότι... Ας πούμε ότι δεν έρχομαι από εκεί. Όμως είναι φοβερό, δηλαδή. Μουσικά ότι δεν έχεις από εκεί. Ναι, εντάξει. Το παρακολουθώ βέβαια από την αρχή. Έχει ενδιαφέρον, όντως. Ναι. Δεν είναι αμεληταίο. Δεν μπορώ δηλαδή να μην το δω ότι κάποιοι νέοι άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερο promotion από κάποιο σύστημα ή και χωρίς καθόλου promotion απευθύνονται σε χιλιάδες κόσμο που τραγουδάει συλλαβή αυτά τα λόγια που γράψανε. Γαμάει αυτή η φάση. Είναι κάτι που δεν υπήρχε παλιά, σίγουρα. Υπήρχαν 2-3 ας πούμε που έκαναν λίγο μεγαλύτερα τα ακροατήρια, αρκετά μεγαλύτερα τα ακροατήρια στη δεκαετία του 90. Σωτήρη? Όχι. Αυτό που είπε, συμφωνώ φουλ. Ωραία. Και στη ροκ κοινότητα την εγχώρια, το ίδιο. Βλέπουμε τις μπάντες, ας πούμε, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και δουλεύουν γι' αυτό, δεν αστείευονται. Δεν έτυχε, δηλαδή, αυτό. Ε,
Τώρα, ίσως αυτό να συνδέεται με αυτό που έλεγες στην ίδια συνέντευξη με τον Αντώνη τον Τζίπα. Έχετε απαντήσει για το underground, ότι έτσι κι αλλιώς είναι ο φυσικός σας χώρος σαν μπάντα. Και λέτε, αγαπάμε και στηρίζουμε τις διάφορες εκφάνσεις της, της underground σκηνής δηλαδή, μαζί και αυτές που δεν καταφέρουμε να κατανοήσουμε και τόσο. Αναφέρεστε σε αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν για το hip hop ή σε κάτι άλλο. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές που σας φαίνονται κάπως. Δεν νομίζω ότι είναι ο ιστορικό. Όχι. Δεν είναι θέμα. Απλά, δηλαδή, δεν μου κάνει κάτι strike με τη μία να πω αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω. Κατά περιόδους, στα χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη σκηνή, έχουν υπάρξει περιπτώσεις που δεν μπορώ να τις κατανοήσω. Είτε... Το σίγουρο πάντως είναι ότι μπορούμε να τα βρούμε στα κοινά, σε κάποια σημαντικά κοινά, ας πούμε, παρά τις διαφορές. Αυτό. Όπως? Οτιδήποτε. Κοινά. Μπορεί να έχει να κάνει πιο πολύ, ας πούμε, σε μια φάση που. Σε μια κατάσταση που κοινωνικά, ας πούμε, γενικά που είναι χάλια, ας πούμε, όλη η κατάσταση. Ρε φίλε, δεν θα με χαλάσει, ας πούμε, κάτι μικρό που θα έχω μια διαφορά με κάποιον, άμα, ας πούμε, κυρίως ιδεολογικά είμαστε στον ίδιο χώρο, ας πούμε. Θα το υποστηρίξω. Στο κοινό, το σημαντικό κοινό, θα είμαι δίπλα του. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει άμα αυτός, ξέρεις, έχει κάποιες μικροδιαφορές. Mm-hmm. Κατάλαβες τι λέω. Οπότε, εκεί θα το υποστηρίξω και δεν θα με, και χωρίς τύψεις. Και εγώ το ίδιο. Και ας πούμε, εγώ έχω αλλάξει μεγαλώνοντας αρκετά σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, μικρότερος ήμουν, ας πούμε. Πιο radical, ας πούμε. Ναι, πιο, και πιο αυστηρός. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν έχεις δίκιο ή άδικο πάντα. Κάποτε έχεις δίκιο, κάποτε όχι. Αλλά θέλω να πω τώρα πια είμαι πολύ πιο loose. Mm-hmm. Αυτό που είπε δηλαδή ο Σωτήρης, ναι, με ενδιαφέρει περισσότερο. Mm-hmm. Και αναγνωρίζω και περισσότερο, αναγνωρίζω πιο εύκολα κάτι που κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, μπορεί να μην είμαστε ακριβώς το ίδιο, αλλά ξέρω ότι ταλαιπωριόμαστε το ίδιο. Ναι. Okay. Ή σχεδόν το ίδιο. Ωραία. Εσείς ήδη πώς θα χαρακτηρίζατε τη μουσική σας, αν έπρεπε να βάλετε κάποια ταμπέλα που να είναι και περιφραστική, δεν είναι παίζουμε αυτό, ξέρω εγώ. Τι θα λέγατε ότι είναι? Δεν μπορεί να μην το έχετε συζητήσει ποτέ μεταξύ σας ή όχι? Ναι, παιδε, ο ένας είχε πει ότι παίζουμε σατανικό ροκ. Τώρα... Για πείτε. Δεν ξέρω, δεν πάζω... Απόψη στυλ, τι εννοείς ή όχι? Απόψη στυλ. Είναι μια rock and roll μπάντα, δεν νομίζω ότι κάτι άλλο. Μπορεί να μπει σε κάποιο... Mm-hmm. Είναι μια rock and roll μπάντα. Αν λέγανε ότι είσαστε punk, θα το αποδεχόσασταν? Δεν νομίζω ότι είμαστε punk. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Υπάρχει μια punk φλέβα μέσα στην μπάντα. Αλλά υπάρχουν και άλλα στυλ. Όχι, δεν νομίζω ότι... Ούτε και νομίζω ότι θα θέλαμε ποτέ. Αυτά... Και όλα τα στυλ και όλα αυτά έχουν υπαγορευτεί από τη μουσική βιομηχανία. Είναι λίγο μάταιο τώρα πια, ας πούμε, που έχουν περάσει και τα χρόνια να γυρνάμε στα στυλ. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι που στη νεότερη σκηνή με έχει προβληματίσει εμένα, ότι είναι πολύ στυλιστική. Δηλαδή? Αυτό τώρα για την προηγούμενη ερώτηση, να τώρα το σκέφτηκα. Mm-hmm. Είμαι λίγο αργός τώρα. Ότι, ας πούμε, βλέπω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια, τις νέες μπάντες που γίνονται, να έχουν πολύ πιο σκληρό στυλιστικό προσδιορισμό. Ξεκινάμε για να παίξουμε post-punk του 83 με 87 Απρίλιο. Ή ξέρω εγώ, παίζουμε καθαρά stoner. Αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο... Περιοριστικό. Είναι λίγο αυτοπεριοριστικό. Άμα αυτό το κάνει... Ας το κάνει, μα βέβαια, εννοείται. Εντάξει, δεν εννοείται. Μακάρι να το κάνει τέλεια και να περνάει τέλεια, δεν το συζητώ. Αλλά τα στυλ είναι υπαγορευμένα, δεν αποκλείεται. Mm. Δεν θα υπήρχαν, ας πούμε, χωρίς το μουσικό τύπο, χωρίς, ξέρεις, τους μάνατζερς και τις διάφορες, ας πούμε, τα διάφορα τέτοια
θεσμικά, δεν ξέρω πώς λέγονται, εξωμουσικά τέλος πάντων πράγματα που τα στείλουν τις εταιρείες του, οτιδήποτε. Ναι, εμείς ας πούμε θα βγάζαμε και αν γράφαμε ένα jazz tune θα το παίζαμε, θα είχαμε πρόβλημα. Που, ή αν βγάζαμε ένα, κάτι άλλο, αν έβγαζε ένας... Το έχουμε, το εξάρι, φίλε, στο δίσκο. Έχουμε δηλαδή, δεν... Εντάξει, υπάρχει ένα rock context. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που παίζουμε, πιστεύω, παρά με το τι παίζουμε. Γιατί έχουμε κομμάτια τα οποία είναι άσχετα λίγο μεταξύ τους, δεν έχουν τρελή σύνδεση. Δηλαδή ένα είναι λίγο, φέρνει πιο πολύ προς το παν και ένα άλλο φέρνει πιο πολύ σαν να είναι από ταινία του Ταραντίνο. Ένα άλλο είναι, ξέρεις, είναι διαφορετικά. Απλά, εμείς έτσι όπως τα παίζουμε, αυτό μπορείς να το χαρακτηρίσεις κάπως διαολεμένα επιθετικό, ας πούμε. Ας πούμε. Έχει ένα τέτοιο σίγουρα, γιατί έχει να κάνει με εμάς. Ναι, ισχύει. Καλά, αυτό. Έχετε και αλλαγές και μέσα στα τραγούδια σας, τα ίδια τα τραγούδια δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Ναι, βέβαια. Μπορεί να ακούσει ένα τραγούδι, ας πούμε, από τους πεθαίνουν στο τέλος και να λες τώρα πώς το μπλέξαμε αυτό. Ναι. Ωραία μπλεγμένο. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Πραγματικά. Είναι σαν 2-3 τραγούδια, ας πούμε, πολλές φορές μέσα σε ένα. Ναι, ναι. Τα αντιμετωπίζουμε σαν, μάλλον σαν ένα έργο το κάθε κομμάτι. Mm-hmm. Μας παίρνει και πολύ καιρό να τα φτιάξουμε έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Δηλαδή για να τελειώσουμε ένα τραγούδι γίνεται μακελιό, φίλε. Εντάξει, είστε και μακριά βέβαια. Δηλαδή τα άλλα δύο παιδιά είναι... Ναι, δεν είναι... ναι, εντάξει. Αλλά είναι ιστορίες όμως. Είναι ιστορίες. Ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο, επειδή το θίξατε και πριν, για τους χώρους συναυλίων γενικώς που έχετε παίξει. Να μου πείτε, δεν θέλω τώρα να πούμε για τον τάδε. Ναι, όχι, καλύτερα όχι ονομαστικά. Καλά, είναι. Ναι, ποια θετικά και αρνητικά βλέπετε να υπάρχουν συναυλιακούς χώρους εδώ στο χωριοτοπίο, ας πούμε, γενικά. Μιλάμε τώρα για χώρους που λένε ότι είναι συναυλιακοί χώροι. Δεν λέμε τώρα να πάρετε να παίξετε, ξέρω εγώ, σε ένα, δεν ξέρω. Σε ένα καφέ, ας πούμε. Ναι, εντάξει, που εκεί δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Είναι... Ποια θα έλεγατε ότι είναι τα αρνητικά και ποια τα θετικά. Εσύ σε ποιο αρμόδιος. Για ποιο λόγο. Θέλω να με στήσεις τη σέντρα. Όχι, με τίποτα. Ναι, τίποτα. Κοίτα, εγώ είμαι καταρχάς αισιόδοξος γενικά από τη φύση μου, οπότε... Δεν ξέρω ότι... Αρνητικά, ίσως θα πω σίγουρα τις υποδομές, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να είναι 100% πολύ καλύτερα. Πάλι το συγκρίνω με χώρους του εξωτερικού που έχω παίξει. Το οποίο είναι σημαντικό, έχει μέτρο σύγκρισης. Τώρα δεν έχω, υπάρχει τρομερή προσπάθεια, ας πούμε, από τους ανθρώπους που στηρίζουν την rock and roll σκηνή, ας πούμε, και από όλα τα μαγαζιά που δεν είναι, δεν είμαι απαισιόδοξος αυτό, ούτε έχω, δεν θα έλεγα πολλά αρνητικά, ας πούμε. Μόνο λίγο σε υποδομές και από θέμα ήχου, ξέρεις, τέτοια πράγματα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Αλλά πάλι κρίνουμε τώρα με βάση είμαστε σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, που είμαστε. Θέλω να πω ότι πώς θα γίνουν αυτά τόσο εύκολα. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που θα φωνάξουν την αστυνομία, κάποιοι που θα έχουν πρόβλημα. Δηλαδή πάντα όλα γίνονται με εμπόδιο, ξέρεις. Δεν είναι τόσο εύκολο να... Οπότε μετά μπαίνεις και στη φάση αυτού νου, γιατί δεν είναι ένα καφέ που θα πει ότι okay, θα κάνω δύο live τη βδομάδα, οπότε θα τα βγάλω τις 5 μέρες και μετά θα κάνω την κάβλα μου, ας πούμε, και οκ, okay, δεν είναι έτσι, είναι μαγαζιά που ζουν. Οπότε πρέπει και αυτοί κάπως να συνεχίσουν να ζουν για να συνεχίσουν να στηρίζουν τη φάση. Άρα και όλοι αυτοί το κάνουν αυτό με εμπόδια. Με εμπόδια από τα πάντα, από καταγγελίες, από αστυνομίες, από ξέρω, ξέρεις. Οπότε μπαίνω και στις θέσεις τους και το καταλαβαίνω ότι ρε φίλε, εντάξει, θέλει λεφτά να πάρεις ένα τέλειο σύστημα. Αλλά εγώ είμαι πολύ υπέρ όλων αυτών. Γενικά πάντως έχουμε καλή γενική εμπειρία με το σχήμα. Είναι καλή. Μας έχουν φερθεί καλά σε μια γενική εικόνα στα μέρη που έχουμε πάει να παίξουν. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε ούτε μία... Όχι, δεν έχουμε. Ναι, ήταν όλα... Ας πούμε, αν γνωρίζεις πού πηγαίνεις και πώς λειτουργεί, οπότε δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να έχει κάνει ήδη πίσω σε κάτι, αλλά ξέρεις πού πας. Δεν έχουμε δει κάτι
ιδιαίτερα αρνητικό. Αρνητικό. Ωραία. Για να λάβετε μέρος, έχετε λάβει μέρος σε κάποια φεστιβάλ, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, έχουμε παίξει σε 3-4. Μπράβο. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να λάβετε μέρος σε ένα φεστιβάλ? Του μας καλέσουν. Ρε παιδάκι μου, εντάξει, να σας καλέσουν. Ναι, αυτό. Δεν ειρωνεύουμε. Όχι, δεν είπα ότι ειρωνεύεσαι. Αλλά μπορεί, ξέρω εγώ, να παίζει τι να σου πω τώρα. Λέμε τώρα. Αν έχουμε εμείς βάζουμε κάποιες προϋποθέσεις. Οκ, sorry, δεν κατάλαβα. Να παίζουμε πρώτη στις 3 η ώρα χωρίς κόσμο κάτω, ναι, μετά τώρα. Ναι, δεν κατάλαβα τι εννοείς. Νόμιζα προϋποθέσεις από πλευράς του φεστιβάλ. Όχι, όχι, εσείς θέτετε προϋποθέσεις ως μπάντα. Δηλαδή να έχει κάποια χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου, αυτό το φεστιβάλ. Θα πω τώρα μια χοντρή μαλακία. Δηλαδή σκέψεις τώρα να παίζω να πεθαίνω στο τέλος του μία μέρα. Και την καρμία, ας πούμε. Μπράβο, να παίζει ο Σφακιανάκη. Ακόμα χειρότερα. Ναι, έχουμε φύγει από φεστιβάλ για αυτόν τον λόγο. Ναι. Α, okay, άρα, βασικά, έχουμε φύγει από φεστιβάλ για τέτοιο λόγο. Επειδή έπαιζε κάποιο που δεν γουστάρατε, ας πούμε, ως άποψη. Ναι, θα μπορούσες να πεις αυτό. Ξεκινώντας από κάτι τέτοιο, δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε και αποσυρθήκαμε. Okay. Ωραία. Ναι. Γενικά προσπαθούμε να κοιτάμε λίγο τι γίνεται. Ναι, και να πάλι έχει να κάνει με αυτό που είπες πριν, με την κολεκτίβα για μένα. Δηλαδή θα παίξει ένα φεστιβάλ το οποίο θα κάνει καλό στη φάση αυτή. Άρα πρέπει να είναι ένα φεστιβάλ που να μην είναι, ξέρω εγώ, από τσαρούχι μέχρι ηλεκτροσόκ. Πρέπει να είναι ένα φεστιβάλ που να είναι, ρε φίλε, ένα rock and roll φεστιβάλ, να είναι μπάντες που να είναι κοντά με σένα, ας πούμε, να πάει όλο μαζί, γιατί έτσι θα έρθει και αυτός ο κόσμος. Άμα παίξει ένα φεστιβάλ που η μισή θα είναι για να δουν, ας πούμε, κάτι άσχετο, δεν θα γουστάρουν ούτε αυτοί. Όμως έχουμε παίξει και, ναι, και με hip hop που έχουμε παίξει σε ίδιο φεστιβάλ. Εντάξει, εγώ μιλάω τώρα για τελείως άλλη φάση. Ναι, κάτι άσχετο. Πολύ του μπουρλούκι φάση. Ναι, δηλαδή... κατάλαβα, εντάξει. Ναι. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με τη μουσική και το διαδίκτυο. Πού έχει κάνει καλό, πού έχει κάνει κακό, τι έχει γίνει με όλη αυτή τη φάση. Αν είναι πιο πολύ θετική συνεισφορά εντός εισαγωγικών του διαδικτύου στη μουσική, δεν είναι, είναι αρνητική. Όταν λες τη μουσική εννοείς... Εσείς, ας πούμε, ως γκρουπ έχετε τη δυνατότητα να ανεβάσετε τα τραγούδια σας στο διαδίκτυο, ωραία. Ναι. Άρα να τα γνωρίσει πολύ περισσότερο κόσμο από ότι θα μπορούσε να τα ακούσει. Αυτό λέω. Εννοεί όχι τη μουσική ως μουσική, εννοεί την επικοινωνία τη μουσική. Ναι, ναι. Πιστεύετε ότι έχει κάνει καλό, έχει κάνει κακό, έχει κάνει και τα δύο. Δεν ξέρω. Καλά, σίγουρα και τα δύο είναι. Αλλά... Ναι. Πιστεύω μάλλον καλό θα λέει κανεί. Όσον αφορά την επικοινωνία, ναι, σίγουρα ναι, καλό. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ ας πούμε θυμάμαι πολύ καλά την εποχή που δεν μπορούσα να βρω κάτι που ήθελα να ακούσω και το ψάχνα για πολύ καιρό. Σωστό. Δεν το φέρω ηρωικά αυτό. Δηλαδή θα προτιμούσα να το έχω ακούσει εκείνη ακριβώς τη στιγμή και να πάω παρακάτω. Που αυτό στην εποχή μας, εδώ και πολλά χρόνια, συμβαίνει. Δεν ξέρω ακριβώς... Κάποιος που έχει μεγαλώσει με αυτό σαν δεδομένο πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα, αυτό δεν το γνωρίζω. Συμφωνώ, αλλά εγώ θέλω να σου πω τη γνώμη μου, πιστεύω ότι και οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει έτσι από το διαδίκτυο να ακούνε μουσική ή να βρίσκουν πράγματα, κάπως θα την έχουν βρει την άκρη. Δηλαδή, ναι, υπάρχει αυτό... και πολλή πληροφόρηση μετά και χαώνεσαι και λίγο ναι, πράγματα. Εγώ θυμάμαι που είχα τις κασέτες, ας πούμε. Και ήταν μια διαδικασία τελετουργική, δηλαδή του να ζωγραφίσω το Σόντομ, το Σεπουλτούρα ακριβώς με γράμματα που αυτό... Όλοι, όλοι. Ναι, θέλω να πω ότι αυτό ας πούμε που εγώ πήγαινα σπίτι και ήθελα να τη δω αυτή τη συλλογή μου, με έβαζε και σε μια τελετουργική διαδικασία στο να ακούσω έτσι και το δίσκο, οπότε μου μέναν στο κεφάλι πιο εύκολα από ότι μου μένουν τώρα. Τώρα έχω άπειρα τα πάντα, δεν χρειάζεται άρα να έχω... κάπου χώρο, αφού υπάρχουν στο ίντερνετ, εκεί είναι, δεν χρειάζεται να έχω storage, ας πούμε, room, τίποτα. Ενώ τότε είχα, που σημαίνει ότι αυτό που είχα το ήξερα καλά, δεν έχει μαμού, ήξερα τι παίζουν τα τύμπανα εκεί, τι λέει εκεί πέρα, τι λέει... Τώρα δεν είμαι έτσι, τώρα δεν είμαι τόσο συγκεντρωμένος, προσωπικά έχω ψιλοχαωθεί, δεν το έχω βρει. Αλλά αυτό που πες ισχύει, ότι άμα έχει να κάνει τον άνθρωπο, μπορεί κάποιος να το έχει βρει πιο πολύ, εγώ δεν το έχω
Σίγουρα θα έχουν βρει. Εντάξει, δεν είναι και πυρηνική φυσική εδώ μεταξύ. Ναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή θα έχουν βρει κάποιο τρόπο. Επειδή εμείς ως μεγαλύτεροι πολλές φορές, ας πούμε, εξής, στοχεύουμε στα νέα παιδιά. Mm-hmm. Δεν είναι εμείς οι τρεις γενικά. Mm-hmm. Και λέμε τώρα πώς βγάζουν άκρη αυτοί. Εμείς, ξέρεις, φίλε, πηγαίναμε στο δισκάδικο της Αθηνάς και ψάχναμε, ξέρω εγώ, και δεν βρίσκαμε. Mm-hmm. Είναι λίγο μαλακή αυτό, γιατί κάθε γενιά αυτός που θέλει να ακούσει κάτι, κάπως θα το βρει. Εγώ το προσέχω πολύ πάντως σε αυτό που είπες με τους νεότερους, γιατί θυμάμαι πολύ καλά να είμαι μικρός και να μου λένε κάποιοι μεγαλύτεροι Σόνι και καλά ότι εμείς στην εποχή μας... Πάντα, αυτή η μαλακία, πάντα. Ναι, πάντα. Με ενοχλούσε τρομερά και προσπαθώ να μην μιλήσω, προφανώς και μου έρχεται να το πω, αλλά προσπαθώ να είμαι πολύ... να κάνω τρομερή οικονομία σχέση με αυτό, για να δούμε, καλύτερα να δούμε παρά να... αυτοπαρουσιαστούμε. Ξέρεις. Σωστό. Ειδικά στους νεότερους. Δηλαδή αποκλείεται. Γιατί αυτοί θα έχουν μια καλή ιδέα. Αποκλείεται την έχω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Οπότε καλύτερα περιμένω να ακούσω. Γιατί σίγουρα θα, κάποια στιγμή θα υπάρχει μια καλή ιδέα. Mm-hmm. Αυτό πια με το εμείς τότε που. Εντάξει ρε φίλε, τι κάναμε. Πηγαίναμε στο δισκάδικο. Εντάξει, σιγά το. Βάζει χαρτζιλί και πάρουμε το δίσκο. Εντάξει. Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει. Εντάξει, μωρέ. Πιστεύω ότι τα παιδιά, δηλαδή τα νέα, θα τη βρουν την άκρη κάπως. Δεν σκάβαμε στο κάτεργο. Και αυτά σε 30 χρόνια θα λένε πάλι εμείς αυτό που κάναμε. Τα... Έκανα digging στο Spotify τόσο πολύ που δεν το έχετε ξαναδεί στη ζωή σας. Πώς άλλα πράγματα με μουσική, τίποτα. Στα βάζουν στο κεφάλι έτσι με τσιπάκι. Μπορεί. Μακάρι, εγώ είμαι ανοιχτό σε αυτό. Μακάρι να βάζανε και ηλεκτρόδια. Δηλαδή, γιατί όχι, ξέρεις. Γιατί όχι. Άρα, μάλλον θετικά τη βλέπετε την επίδραση του διαδικτύου προς τη μουσική, ας πούμε, τη διάδοσή της τέλος πάντων εννοώ. Ναι, και επίσης μετά μπορείς πάντα να πας να το πάρεις σε βινίλιο, έτσι. Κάτι που σου αρέσει, μπορεί να πάρεις ένα βινίλιο και να τα ακούσεις και πολύ. Ως προς τη διάδοσή της σίγουρα είναι θετικό εδώ. Ναι, οκ. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια βαριά ερώτηση, έτσι. Προειδοποιώ τώρα γιατί... Πολύ θα κλάψω. Όχι, περίμενε. Θα χαμηλώσουμε το φως μας. Όχι. Λοιπόν, πιστεύετε ότι η τέχνη γενικώς, έτσι, είναι η αποτύπωση της ουτοπίας στα ανθρώπινα πράγματα. Δηλαδή έχει να κάνει τέχνη με την ουτοπία. Του να σκέφτεσαι έναν άλλο κόσμο, του να... Και την ώρα, ας πούμε, που προβάρεις να βρίσκεσαι σε έναν άλλο κόσμο. Ένα... που δεν μπορείς να βρεθείς στην καθημερινότητα, την πιεστική για παράδειγμα. Δεν θα έλεγα ναι, ότι μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Mm-hmm. Μάλλον θα μπορεί. Για μένα, ας πούμε, είναι το αντίθετο. Είναι η αποτύπωση μιας απόλυτα ρεαλιστικής κατάστασης. Mm-hmm. Πολλών, μάλλον, πολύ ρεαλιστικών καταστάσεων. Δηλαδή κοινωνικών, ψυχολογικών, οτιδήποτε. Σε ένα κομμάτι τέχνης, σε ένα κομμάτι, σε ένα κομμάτι σημειολογίας, συμβολισμών, αισθητικής, αλλά όχι κάτι ουτοπικό, δεν θα το βλέπα. Βέβαια μπορεί να υπάρχει και τέτοια τέχνη. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ερχόμαστε από εκεί. Οκ. Εσύ τι λες, τι. Όσον αφορά τώρα τους πεθαίνεις στο τέλος, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, αλλά όσον αφορά την τέχνη γενικά, εγώ θα έβαζα και τη φαντασία και την ουτοπία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μην περιορίσει στο μυαλό, έστω και σε ένα πραγματικό κόσμο. Δηλαδή, εδώ σκέψω ότι και οι θετικές επιστήμες το έχουν κάνει αυτά. Δηλαδή, έχουν τους πραγματικούς αριθμούς, δεν τους έφταναν αυτοί, βάλανε και τους μεγαδικούς αριθμούς. Δηλαδή, θέλω να πω, πόσο μάλλον το συνέστημα και κάποια πράγματα που ούτε εγώ δεν μπορώ να τα εξηγήσω σε μένα και στο μυαλό μου και στις σκέψεις μου. Οπότε, θα ήθελα να πιο πολύ να το έχω ανοιχτό. Αλλά το ουτοπικό όμως. Δεν ξέρω. Ναι, το ουτοπικό είναι λίγο πιο μάταιο από το φαντασία. Έχει δίκιο ναι, αυτό. Με και τη φαντασία και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εγώ γι' αυτό το είπα τώρα λίγο πλάγια. Δηλαδή, ναι, μπορείς να εκφράσεις κάτι απτό με μεγάλη φαντασία. Αλλά ναι, αυτό, και εγώ κατάλαβα ότι το ουτοπικό δεν το είπε με την αρνητική έννοια.
Μάλλον το είπα πιο πολύ με την έννοια της φαντασίας, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Όλης έκφρασης. Ωραία. Πιστεύετε ότι η τέχνη γενικά είναι πολιτική, είναι πολιτικό πράγμα, είναι... Δηλαδή η τέχνη από μόνη της, κάποιοι την υπηρετούν την τέχνη. Κάνει κάποια πρόταση έτσι κι αλλιώς πολιτική. Από μόνη της εγώ δεν θα συμφωνούσα, όχι. Mm-hmm. Μάλλον θα έλεγα σε καμία περίπτωση, από μόνη της. Okay. Άρα δεν είναι και όταν λέμε για πολιτική, τι ακριβώς δεν μπορεί εννοώ, να εννοούμε. Δεν εννοώ απαραίτητα μόνο, ας πούμε, στο στίχο για παράδειγμα, στη μουσική. Εννοούμε την ιδεολογία ως πολιτική, θέλω να πω, εννοούμε... Και το αισθητικό κομμάτι, νομίζω ότι είναι κάτι πολιτικό, δηλαδή άμα βλέπεις, για παράδειγμα, τι να σου πω τώρα, το Ρέμο, mm-hmm. δεν ξέρω, αυτόν τον άνθρωπο πάντα το φέρνω, για παράδειγμα, συνέντευξη, μου έχει κάτι στο κεφάλι, δηλαδή δεν θα ήθελα να μην υπάρχει. Αλλά τον βλέπεις, ας πούμε, και λες τώρα, δεν περνάει αυτός ο άνθρωπος ένα αισθητικό, πολιτικό μήνυμα, μόνο που τον βλέπεις, δηλαδή. Ναι, αλλά μετά βλέπεις τον Νταλή. Εντάξει, νομίζω θα πεις τον Νταλάρα και το... Βλέπεις τον Νταλή. Τον έχω δει τον Νταλάρα, ξέρεις, στον δρόμο. Εγώ έχω πάει σε 20 εκθέσεις του, από τους αγαπημένους μου, αλλά ρε φίλε, ήτανε φιλοφρανκικός, ήτανε φασίστες, ήτανε... Θέλω να πω ότι... Θέλω να πω, εγώ ίσως και με βολεύει αυτό, αλλά όταν κάποιος γράφει, φτιάχνει, ζωγραφίζει κάτι. Είναι η επόμενη ερώτηση. Δεν ανήκει καν σε αυτόν. Δηλαδή, ναι. Αν το έργο αποσπάται από τον καλλιτέχνη. Αποσπάται. Νομίζω ότι νοείται αυτό. Το θεωρώ δεδομένο. Ναι, και εγώ δηλαδή. Δεν είναι τώρα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι του το κλέβεις, ναι. Αλλά είναι αυτό το γνωστό ότι φεύγοντας από τα χέρια του δημιουργού αποκτά τη δική του προσωπικότητα. Mm-hmm. Κάνει το ταξίδι του, παίρνει αυτό που του αντιστοιχεί, προσφέρει αυτό που του αντιστοιχεί. Και έχει να κάνει και, ναι. Και, έχει να κάνει και, με έναν άλλο παράγοντα. Με το αν ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το έργο είναι εν ζωή ή έχει πεθάνει επίσης. Δηλαδή ρε παιδάκι μου, αυτή τη στιγμή μπορεί ο Σαββόπουλος τώρα να ζει και να αυτά και να τον κράζουν πολύ για έτσι. Και αν πεθάνει, να... Αλλά όταν πεθάνει να αναγνωριστεί, δηλαδή έχει να κάνει πολύ και με το συνε... Δηλαδή όλοι μας είμαστε θνητοί ρε παιδάκι μου, είμαστε άνθρωποι θνητοί που... Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ φεύγει λίγο η προκατάληψη, όχι προκατάληψη, φεύγει λίγο η, τι να πω, η κρίση σου όσον αφορά τον άνθρωπο. Δηλαδή, άμα ζούσα εγώ τότε στον εμφύλιο, ξέρω εγώ, με τον Νταλή, δεν θα ήμουν όπως είμαι τώρα που πέρασα τα χρόνια, ας πούμε, και λέω εντάξει. Και που τον γουστάρεις. Και που τον, τώρα τον γουστάρω, δηλαδή, εγώ είμαι φαν, ας πούμε, αλλά άμα ήμουν τότε, δεν θα ήταν τότε, θα με επηρέαζε πιο άμεσα. Ναι. Σε σχέση με. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή ναι. Είναι πολύ παραγωγικό, ας πούμε, όλο αυτό. Ναι, είναι και εποχή που ζει σίγουρα. Εντάξει. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό που πες και όταν πεθαίνει κάποιος. Ναι, δηλαδή είχαμε για την κουβέντα πριν με τους θανάτους, πριν να αρχίσουμε την κουβέντα. Είμαστε οι πεθαίνουν στο τέλος. εντάξει, μυθοποιούνται τα πρόσωπα, είναι η αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Γίνεται μια μυθοποίηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να προσδίδεται και μια αξία παραπάνω από αυτή που έχει ο καλλιτέχνης στην ζωή. Στο έργο του. Στο έργο. Και στον ίδιο προσωπικό. Στον ίδιο φορές. Σίγουρα. Στο έργο του δεν θα έπρεπε να γίνεται. Στο έργο ναι. Πάντως γίνεται. Αλλά ναι, άμα γίνεται. Τώρα... Αυτό το είχαμε όταν είχαμε γνωριστεί ναι. Για τους jazz μουσικούς που εγώ δεν ήξερα πολλά. Ναι. Ενώ αυτός, ας πούμε, ξέρει, διαβάσει όλα τα βιβλία, τα ξέρει όλα που πήγαν, πώς ζήσαν. Και μου έλεγε για τις ζωές τους και τελικά ήταν όλοι καθάρματα. Ήταν όλοι, ναι. Και φτιάξα αυτή τη μαγική τέχνη. Μάλλον δεν θα θέλεις να κάνεις παρέα μαζί τους, δηλαδή. Ναι, αλλά φυσικά δεν αμφισβητείτε το έργο. Το έργο, ναι, εντάξει. Τώρα, όμως, σε αυτό έχω να κάνω μια ερώτηση. Εντάξει. Τώρα ξέρουμε όλοι ότι ο Χίτλερ κάπως ζωγράφιζε, κάτι σχέδια έκανε, ξέρω εγώ, έκανε κάτι τέτοιο, είχε προσπαθήσει να ασχοληθεί με την τέχνη γενικά. Εγώ δεν έχω δει ποτέ σχέδιο του Χίτλερ. Έχω δει. Αντικειμενικά δεν ήταν καλός. Δηλαδή θα έχω το θάρρος να πω ότι όντως αντικειμενικά δεν ήταν καλός, δεν το είχε με τίποτα δηλαδή. Ωραία. Θα μπορούσε να είναι καλός. Θα μπορούσε όμως να είναι, αλλά για το συγκεκριμένο... Αν ήταν καλός, επειδή αυτός τώρα είναι εμβληματικό πρόσωπο στη... Ναι, ναι. Δεν το συζητάμε τώρα. Θα το λέγαμε, ας πούμε, άνετα, ρε, εσύ κοίτα τι έφτιαξε, ας πούμε, ο άνθρωπος. Τι ωραίο που είναι αυτό, ξέρω εγώ.
Σίγουρα μπορεί. Απλά ίσα θα έλεγες πώς γίνεται και το έκανα αυτό. Ναι, πιο εύκολα και εγώ προς τα εκεί θα σκεφτόμουν. Αλλά δεν νομίζω να με απασχολούσε ποιος το έκανε τόσο πολύ. Αν έβλεπα κάτι, δηλαδή αν έβλεπα κάτι που δεν ξέρεις ποιος το έκανε. Που δεν ξέρω ποιος το έκανε. Και έλεγα και μου τράβαγε την προσοχή για κάποιον αισθητικό λόγο ή... Ναι, θα μπορεί να ρώταγα βέβαια ποιος το έκανε. Μπορεί και άμα ήταν, το είχε κάνει ο Χίτλερ να μην το ξανακοιτούσα. Μάλλον δεν θα το ξανακοιτούσα. Δεν ξέρω. Okay. Ο Μάικλ Τζάκσον, ας πούμε. Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω πάντως ότι το έκανε αυτό με τα παιδάκια. Εντάξει, ας πούμε ότι αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα καταργείται ότι ήταν ένα φοβερό ταλέντο στο hip-hop σκηνή. Δεν το καταργεί. Τώρα δεν επιλέγω να ακούσω τη μουσική επειδή... Δεν καταργεί όμως την αξία της. Επιλέγω να είμαι εχθρός αυτού του πράγματος ή να μην το συνεχίσω να το παρακολουθώ. Δεν καταργεί την αξία του. Δεν είμαστε τόσο σημαντικοί κανένας μας δηλαδή. Κατάλαβα. Σωτήρη, θες να πεις κάτι? Γενικά όχι, εντάξει. Όχι, απλά για τον Μάικλ Τζάκσον δεν το πιστεύω. Εγώ είμαι φανατικός Μάικλ. Απλά δεν είχε παιδική ηλικία. Τώρα μεγάλωσε αυτός 7 χρονών σε ένα περιβάλλον. Τώρα ο πατέρας τον κακοποιούσε, τώρα έχει τόσα αδέρφια. Έπρεπε να. Δεν είχε ποτέ παιδική ηλικία αυτός και μόλις έφτασε σε μια ηλικία προσπάθησε να το πάρει πάλι πίσω. Να την βρει την παιδική. Με αυτόν τον τρόπο. Όχι όμως. Εντάξει. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες. Για τον Μάικλ. Μας αρέσει όλο το λεπτό. Μην βγάλουμε το πραγματικό μάθημα. Όχι, ναι. Λοιπόν, τώρα θα κάνω κάποιες ερωτήσεις από στίχους, αλλά μπορείτε να απαντήσετε και οι δύο. Δεν είναι επειδή τους έχει γράψει ο Γιώργος ότι... Α, στίχους δικούς μας. Ναι, δικούς σας, ναι. Δικούς wow. σας, ναι. Και από στίχους και από τίτλους, ναι. Λέει, χίλιες φορές να μπορούσε να αλλάξει παρόν. Ωραία. Ωραία. Εσείς αν αλλάζετε παρόν, μάλλον γιατί θα θέλατε να αλλάξετε παρόν, αν θα θέλατε να αλλάξετε παρόν, και πώς να είναι το παρόν που θα βρισκόσασταν, αν μπορούσατε να το αλλάξετε το τώρα. Έχουμε περάσει με τα φυσικές ερωτήσεις, όπως ναι, έχετε καταλάβει. Πάντως, αν μπορούσαμε να έχουμε και τους στίχους από το υπόλοιπο κομμάτι, το εξηγεί. Για πες. Θέλω να πω, περιγράφει μια δυστοπική κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί κανείς. Εγώ το έχω αποσπάσει όμως. Ναι. Και μιλάω για το τώρα, για τώρα, αυτό το παρόν που βρισκόμαστε. Πολύ δύσκολη ερώτηση, ρε μεγάλε. Πού να θέλαμε να πάμε. Ναι, πώς να ήταν το παρόν ή σε ποιο παρελθόν ή το παρόν, το... Ναι, αυτό εδώ. Πώς να ήταν αλλιώς. Δηλαδή είναι σαν να μην κάνουμε αυτή την ένταξη τώρα, ξέρεις. Να μην είμαστε σαν αυτή την ένταξη. Ναι, ξέρω εγώ, ναι. Οπότε δεν απαντάμε κιόλας, λέει. Ναι, δεν τίποτα. Και τελείωσε. Το θέμα είναι αν έχουμε κάτι να πούμε. Εγώ προσπαθώ να το πάρω και ρεαλιστικά κιόλας. Να αλλάξει παρόν. Κοίτα, εντάξει. Εγώ θα μείνω στο... Στο τι περιγράφεται. Γιατί είναι λίγο, ας πούμε... Κάπως λίγο δημοσιογραφικό να αποσπάσεις ακριβώς κάτι και να προσπαθήσεις να... Δεν θέλει κάποιο skill μάλλον αυτό. Ναι. Εντάξει, μπορεί να το λες και χαριτολογώντας. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Σαν μια έτσι ο καθένας πως το λαμβάνει. Ας πούμε ότι σε μια ανθρώπινη ιστορία γεμάτη βιασμό και πόνο και εκμετάλλευση και ας πούμε αδικία διαχρονικά θα προτιμούσες να είσαι σε ένα περιβάλλον πιο... Άρα το παρόν πάντα ήταν προβληματικό ανά εποχές. Σίγουρα ήταν. Ναι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί και να διανύουμε και τη χειρότερη, δεν το έχω καταλήξει ακόμα. Αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος όταν θα αναφέρεται στην εποχή μας θα δικάσει πολύ άσχημα, ας πούμε.
εξαρτάται ποιος θα είναι. Γιατί ιστορικός είναι και ο Γεωργιάδης. Άμα γράψει αυτό στην ιστορία του παρόντος στο μέλλον. Είναι έμπορος. Ναι, αλλά έχει σπουδάσει ιστορία, αρχαιολογία. Δεν θέλω να το προσβάλλεις έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά μπορεί να κάνουν και μηνύσεις αυτοί. Εσύ θα την πληρώσεις εμείς. Όχι, εννοώ, ας πούμε, το legit ιστορικό. Ναι. Σίγουρα. Mm. Όχι δηλαδή τον έμπορο της ιστορίας, ούτε τον παραχαράκτη. Mm. Πιστεύω ότι διανύουμε την πιο σκληρή εποχή overall από όσο έχω διαβάσει, όσο είμαι ενημερωμένος. Είμαι σχετικά σίγουρος για αυτό που λέω. Καταρχάς τα δικαιώματα των εμβίων, ανθρώπων και ζώων, νομίζω ότι δεν πρέπει να ήταν ποτέ σε πιο χαμηλό σημείο από την εποχή μας. Okay. Το οποίο το θεωρώ βασικό, ας πούμε, να μην βασανίσεις τους άλλους, ξέρεις. Καλά, σίγουρα είναι βασικό. Ναι. Σίγουρα, εντάξει. Εσύ, Σωτήρη, θες να πεις κάτι? Σχετικά με το παρόν που είπες πριν. Εντάξει, εγώ το βλέπω και λίγο πιο πολύ σαν... Επειδή και ο Γιώργης στη στίχη που γράφει είναι πιο έτσι, δημιουργούν εικόνες, ας πούμε, και... Αλήθεια. Έχει πολλή εικόνα και πολύ έτσι είναι και λίγο υπερεαλιστική, ας πούμε, τύπου... Ναι. Ξέρω, ουρλιάζεις, μα δεν έχει στόμα, πονάς και ας μη σ' αγγίζουν, ξέρεις, είναι λίγο μάταιη, έχει λίγο μία... Έχει μια, πώς να το πω, μια δυστοπία, υπάρχει μια δυστοπία, ένα μέρος που είναι γεμάτο δυστοπία, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβεις ότι είναι έτσι, έτσι ώστε να μπορέσει, δηλαδή εγώ το βλέπω και αισιόδοξα, έτσι, να μπορέσει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πεις, ρε φίλε, είμαστε σκατά, όχι να ζεις σε μια φούσκα που υποτίθεται ότι περνάς καλά. Γιατί φτάνεις μετά σε κάποια, μετά από κάποια χρόνια, και συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να αλλάξεις ούτε το παρόν, ας πούμε, δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα. Το παρελθόν έτσι κι αλλιώς θα το άλλαζες. Ναι. Από τα εξής, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Ωραία. Τώρα δεν θυμάμαι αν είναι στο ίδιο τραγούδι, γιατί τα έχω πάρει αποσπασματικά. Λέει μια φράση «Και εκεί που είσαι σπαράζει όλη η γη». Δεν είναι στο ίδιο. Δεν είναι στο ίδιο. Εσύ σε ποια σημεία πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σπαράζει όλη η γη? Υπάρχουν κάποια σημεία στον πλανήτη, ας πούμε, που ή καταστάσεις ή δεν ξέρω. Ναι, νομίζω... Στην Παλαιστίνη καταστάσεις. Είναι παγκόσμιο. Ναι, αλλά υπάρχουν και, εντάξει, πολλά. Υπάρχουν... Κάπου είχα διαβάσει ότι συμβαίνουν αυτή τη στιγμή 143 πόλεμοι. Ναι. Θέλω να πω... Είμαι ενημερωμένος, νομίζω, για τους δύο από αυτούς. Ναι. Δηλαδή, μάλλον το δεν ξέρουμε θα έπρεπε να είναι μια απάντηση, γιατί τελικά και αυτά που μαθαίνουμε είναι καθαρά προπαγανδισμένα, ώστε εννοώ αυτά που μαθαίνουμε μαζικά, τέλος πάντων, όχι αυτά που μαθαίνουμε ερευνώντας ή μελετώντας. Από τα μέσα, ναι. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί δεν ξέρουμε. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ένα κελί μερικά μέτρα από εδώ. Μπορεί να υποψιαζόμαστε φυσικά. Είμαστε σίγουροι. Δεν μπορεί να το αποδείξουμε. Ναι. Σίγουροι μπορεί να είμαστε. Εγώ, ας πούμε, είμαι σίγουρος. Ή μπορεί να ξέρω και κάτι, να έχω ακούσει και κάτι, αλλά δεν μπορείς να το αποδείξεις. Ναι. Και πολύ περισσότερο απέναντι σε ένα σύστημα πληροφόρησης που τον παράγοντα του μέσου ανθρώπου, ας πούμε, τον έχει αποβάλει εδώ και πολλές δεκαετίες. Okay. Σωτήρη. Ναι, αυτό τίποτα. Κι εγώ αυτό θα έλεγα. Αλλά σίγουρα υπάρχει κρίση όσον αφορά... Καταρχάς, πολέμους, αυτό που είπε, υπάρχουν άπειροι, ας πούμε, στην Αφρική εδώ και πολλά χρόνια, απλά δεν το λένε, ξέρω. Δηλαδή, υπάρχει εδώ και 20 χρόνια τεράστιος αριθμός νεκρών, δηλαδή με την Παλαιστίνη δεν είναι τίποτα, μιλάμε για γενοκτονία, ας πούμε,
στο Κονγκό, ας πούμε. Σαν να θεωρείται κάτι δεδομένο πλέον στην Αφρική. Δηλαδή, σαν να το παίρνουν όλοι σαν. Ναι, είναι καταρχάς είναι λες και είναι υπάνθρωποι. Είναι λες και ναι. Είναι το ίδιο πράγμα με τον δυτικό κόσμο. Βασικά, όχι είναι λες και είναι έτσι. Ναι. Το έχουν κάνει να είναι. Mm-hmm. Πολλά πράγματα. Εντάξει. Εντάξει, ο δυτικός άνθρωπος στην καλύτερη, ας πούμε, εννοώ αυτός που μπορεί να το κάνει κιόλας. Όχι δηλαδή ότι δεν είναι κανένα περιβάλλον ευμάρειας. Mm. Το καλύτερο μπορεί να κάνει, ξέρει, να γράψει κανένα τραγουδάκι, να φτιάξει μια ταινία που να δείχνει τι γίνεται. Mm. Δεν έχω δει να κάνουμε και τίποτα άλλο δηλαδή όλα αυτά. Mm. Δεν ξέρω και τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε φυσικά. Mm-hmm. Αν και σίγουρα μπορείς να κάνεις κάτι. Mm. Okay. Απ' την άλλη, ας πούμε, ναι, για κάποιο λόγο, ας πούμε, ήταν πολύ σημαντικός ο πόλεμος στην Ουκρανία. Για κάποιο λόγο, αξιολογήθηκε σαν πολύ σημαντικός πόλεμος. Συνεχίζει ακόμα και κανείς δεν ασχολείται πια. Στην Παλαιστίνη έγινε αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο, το οποίο απλά συνέβη αυτή την περίοδο. Είναι ένα περιβάλλον δεκαετίων, αν όχι αιώνων. Mm-hmm. Αξιολογείται και δημοσιογραφικά. Mm-hmm. Και δεν είμαι πολύ σίγουρος τι άλλο, ότι γνωρίζω τι συμβαίνει για να απαντήσω. Mm-hmm. Okay. Πάντως θα έλεγα πει πολύ ότι σπαράζει ο κόσμος παρά η γη. Ο κόσμος. Η γη είναι μια χαρά. Αυτό πάντως είναι ο ίδιος στίχος. Με την έννοια ότι εμείς θα την κάνουμε, είμαστε τίποτα. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι 100.000 χρόνια, ας πούμε. Ναι. Καλησπέρα σας. Σε σχέση με το πόσο είναι, έχουμε φύγει. Η γη είναι μια χαρά, ο οργανισμός που έχει επιβιώσει από άπειρα πράγματα. Ναι. Και εμείς δεν της είμαστε τίποτα, ας πούμε. Ένας άλλος στίχος λέει: στα εργοστάσια κατασκευάζουν μηχανές που ισιώνουν ό,τι αληθινό. Αυτό και εγώ το θέλω να το πολύ σωστή ερώτηση, ρε φίλε. Και το ξεχνάω, και ήθελα πάντα. Φοβερό αυτό. Λες και είχαμε συνειδηθεί. Λες και είχαμε συνειδηθεί. Πολύ σωστά. Ναι. Αλλά είναι η ερώτηση απευθύνεται και στους δύο. Εγώ πάλι το βρίσκω πολύ σαφές. Αυτονόητο. Και σαφές. Ό,τι είναι. Για πες. Όχι, δε, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω αυτό. Τι είναι αληθινό καταρχάς. Να μου πεις, τι είναι αληθινό. Ναι, αληθινό. Ως αληθινό μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, ας πούμε, κάτι που δεν είναι ετεροκαθορισμένο. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι που πηγάζει αγνά, mm-hmm, από τον εαυτό μας και εξελίσσεται χωρίς να, αν θα μπορούσε, χωρίς τον ετεροπροσδιορισμό. Mm-hmm. Okay. Δηλαδή, ας πούμε, ότι κάνεις μια σκέψη, ρε παιδί μου, και ας πούμε ότι θα είχες το χρόνο και το ψυχικό χρόνο να την φτάσεις σε ένα σημείο χωρίς να πλαστείς την πορεία από τα εργοστάσια που είναι μια λέξη, ας πούμε, ένα συμβολισμός. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Με τα εργαστήρια δηλαδή που το ψυχικό κόσμο τον μεταβάλλουν προς κάτι. Ποια είναι αυτά τα εργοστάσια δηλαδή. Ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, πολλά τέτοια πράγματα. Τα μέσα, η ενημέρωση, η μόρφωση και ο τρόπος, η οργανωμένη εκδοχή της εκπαίδευσης, της ροής της πληροφορίας. Mm-hmm. Ναι, δεν ξέρω αν εννοείς, δεν γνωρίζω αν θα είναι κάποιοι σε ένα τραπέζι κάπου που θα κανονίζουν αυτό, το οποίο δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι, αλλά ναι, ας πούμε ότι εννοείται στο στίχο μέσα η συστημική εκδοχή, mm-hmm, που μεταβάλλει. Ας πούμε, ρε παιδί μου, έχεις ένα νέο παιδί και πάει να σπουδάσει στη σχολή της αστυνομίας. Έχω φίλο. Παλιό φίλο. Mm-hmm.
που θυμάμαι όταν είχε πάει, του είπαμε, μα καλά, ναι, θα πας εκεί. Λέει, ρε μαλάκες, εμείς δεν θα γίνω εγώ σαν τους άλλους, ας πούμε. Ναι. Τότε ήμασταν, ξέρεις, 17 χρόνια, 18. Και αυτό έγινε το Σεπτέμβριο. Και τα Χριστούγεννα που ξαναήρθε... Ήταν άλλος. Ήταν άλλος. Ήταν, ας πούμε, και ήταν πολύ εύκολο, γιατί ήταν 17 χρονών και έχεις ένα σύστημα που ξέρει πολύ καλά. Αλίμονο αν δεν ήξερε να λύσει κάτι τόσο απλό. Ας πούμε ότι η αλήθεια αυτού του παιδιού, εντάξει, τώρα είναι λίγο... Όχι, όχι, δεν είναι μια ιστορία λίγο βλαμμένη αυτή. Όχι, δεν είναι βλαμμένη. Θα πω, δεν είναι και τόσο mindful αυτό που λέω, εντάξει. Okay, αλλά είναι αλήθεια όμως. Ναι. Θέλω να πω, είχε ένα καλό ψυχισμό, εγώ τον ήξερα. Ναι, να σου πω κάτι. Μετά τώρα... αυτό άλλαξε πολύ εύκολα. Ρεσί, από ένα εργοστάσιο. Να, τι, ας πούμε, τι μπορεί να είναι ένα εργοστάσιο. Γιατί δεν πήγες εσύ στη σχολή της αστυνομίας, γιατί δεν πήγες ο Σωτήρης. Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως και η ψυχοδομία αυτού του παιδιού, χωρίς να το. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, παιδάκι μου, δεν αλλάζουν τόσο εύκολα οι άνθρωποι, όσο πίεση και να δεχτούν. Δηλαδή, άμα πήγαινε εσύ στη σχολή της αστυνομίας, πιστεύεις ότι θα είχαν τα μέσα και τους τρόπους. Εγώ δεν θα είχα καλύτερα νεκρός παρά να πήγαινε στη σχολή της αστυνομίας. Εντάξει, αλλά εγώ. Γιατί πήγε. Ναι, δεν θα. Δεν. Δεν θα χαρακτηρίσω κάποιον άλλον. Όχι, σε σχέση λέω, με τον εαυτό μου. Κατάλαβες πως το λέω. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι σε τόσο βασικά πράγματα οι τεχνικές συστημικά υπάρχουν. Ναι, και ότι σίγουρα θα αλλάξεις. Okay. Θα το θεωρούσα τρομερό να μην υπήρχαν. Δηλαδή, καλά, τι κάνουν όλοι αυτοί, αν δεν είχαν βρει 5 βασικούς τρόπους χειραγώγησης. Εντάξει. Τι δουλειά θα ήταν αυτή. Ναι, εντάξει. Σωτήρης, τι λες. Για ποιο από όλα, τώρα γιατί το χάσα. Για το... Κατασκευάζουν. Ναι. Τι είναι αληθινό, τι θεωρείς ότι είναι αληθινό και ποια είναι αυτά τα εργοστάσια που προσπαθούν να μεταβάλουν αυτό το αληθινό, να το αλλοιώσουν, να το αλλάξουν. Εγώ θα έλεγα καταρχάς ότι... Δεν ξέρω, να το πάω πιο φιλοσοφικά, ότι το εργοστάσιο μπορεί να είναι ο ίδιος εαυτός, με την έννοια ότι εσύ μπορεί να βάλεις όρια στον εαυτό σου και εσύ μπορείς να... Πολύ αμάτο αυτό. Ναι. Ναι. Πολύ. Το ακούω δηλαδή πολύ. Ναι. Αυτό δεν θα... Να βάλεις όρια στον εαυτό σου για αλήθειες που... Ναι, εννοείται. Να αυτολογοκριθείς ναι, δηλαδή. Εννοείται, εννοείται. Εσύ, να λες εσύ ψέματα για χρόνια στον εαυτό σου και... Ναι. Και να το ξέρεις κιόλας, απλά να πρέπει να συμβεί κάτι που να είναι σοκ για να, ναι, για να το κοιτάξεις κατάματα, ας πούμε, ενώ το ξέρεις τόσα χρόνια ότι το κοροϊδεύεις. Ή να μεγαλώσεις πολύ, ας πούμε, να φτάσεις 70 χρονών και να κάνεις έτσι μια ανασκόπηση και να πεις, ρε μαλάκα, τι έκανα εδώ με τη ζωή, ξέρω εγώ, μαλακίζω. Μπορείς να βαφτιστείς τότε. Ακριβώς, και να αρχίσεις. Και να λυθεί και το πρόβλημα. Ωραία. Το είσαι της πόλης στο λάθος. Στην Αθήνα, ας πούμε, σήμερα, ποιοι μπορεί να θεωρούνται της πόλης στο λάθος. Όχι να είναι, να θεωρούνται. Από το μέσο άνθρωπο, ποιοι να είναι της πόλης στο λάθος ή της πόλης στα λάθη. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είναι. Γιατί. Γιατί είναι ένα στρεβλό περιβάλλον στο, για να ζει κανείς, είναι τρελό και όμως όλοι επιλέγουμε. Ναι, ρε φίλε. Ή επιλέγουμε, λιγότερο ή περισσότερο, αλλά βασικά επιλέγουμε να συνεχίζουμε, ας πούμε, αυτή την ευρωτική σχέση με το, με αυτό που λέγεται άστη. Βέβαια, στο τραγούδι μέσα αυτό που εννοεί είναι προφανώς κάποιος που δεν συμφωνεί με ή δεν χωράει, τέλος πάντων, στην πόλη. Ναι, σωστά. Που δεν χωράει για οποιονδήποτε λόγο, για κάτι που πιστεύει, για κάτι που αισθάνεται, ναι, ή για κάτι που έκανε. Νομίζω κάτι τέτοιο. Okay. Σωτήρη. Ναι, και εγώ θα το πάω καλά. Προφανώς το δεύτερο είναι αυτό που είναι, αυτό που είπε τώρα.
αλλά και εγώ θα το πάω εκεί πέρα. Ότι είναι ένα αναγκαίο κακό που ενώ όλοι το μισούμε δεν μπορούμε να το αποχωριστούμε. Δηλαδή έχει μια βαρύτητα που και εμείς και οι δύο σε επαρχία μεγαλώσαμε. Αναγκαστικά πρέπει να έρθεις εδώ πέρα, δεν ξέρω, δηλαδή... Τουλάχιστον δεν φεύγουμε από εδώ. Ναι, ναι, ας πούμε ότι ήρθαμε, αλλά ναι, δεν φεύγουμε κιόλας. Εντάξει, είναι μια ζούγκλα που απ' την άλλη όμως σου σε μαθαίνει και πώς να ανταπεξέρχεσαι σε αυτήν, ας πούμε. Οπότε, ναι, αναγκαστικά το ζεις έτσι. Okay. Εγώ πάντως όποτε την κοιτάζω την πόλη, ενώ οπότε καταφέρνω να δω λίγο πιο καθαρά από την καθημερινότητά μας, με σοκάρει τρομερά. Τι? Με λυπεί δηλαδή, εάν φύγω από την όρμα που βρίσκομαι και τις διαδρομές που κάνω και τα μέρη που πήγαινα και αυτά και δω λίγο καθαρά γύρω μου τι συμβαίνει σε αυτή στην κοινωνία της πόλης, μου είναι τρομερό σοκ. Θεωρώ ότι η βία είναι, ας πούμε, αποκλείται αν μπορείς να την αντιπαρέλθεις στα αλήθεια, αν την κοιτάξεις. Και κατά προέκταση ότι έχουμε γίνει πολύ ανέστητοι απέναντι σε πράγματα που τις παλιές δεκαετίες, ας πούμε, θα μας φαίνονταν κινηματογραφικά. Θέλετε να μου πείτε τι είναι ο φασισμός για εσάς, τι είναι ο φασισμός για τον καθένα από εσάς? Σιωπήρες. Εγώ θα έλεγα ότι τι είναι ο φασισμός, μπορώ να το πάρω κάπως αντίθετα με την έννοια, τέλος πάντων, μπορώ να πω ότι δεν θα ήμουν εγώ ποτέ σίγουρος. Αυτό το δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, τέλος πάντων. Αλλά είμαι πολύ αυτή τη άποψη. Ο Ράσελ το είχε πει, ο Μπέρναντ Ράσελ. Ότι δεν είμαι σίγουρος για τις απόψεις μου γιατί μπορεί να είναι λάθος. Οπότε ας ξεκινήσουμε από εκεί και θα τα βρούμε. Δηλαδή, δεν θέλω να πιστεύω σε κάτι ακράδαντα. Ότι αυτό είναι και τέλος, ρε παιδάκι μου. Κατάλαβες τι να πω. Άστο λίγο και ας αναβάλω λίγο την κρίση μου ή ας ακούσω και τον άλλον και μετά το βλέπουμε. Οπότε δεν θέλω να επιβάλλω και σε κάποιον άλλον τη δικιά μου άποψη. Δεν μπορώ να το... Αυτό για μένα είναι τρομερά φασιστικό, ας πούμε. Δεν θέλω ούτε να μου το κάνουν ούτε εξής. Και αυτό τώρα μετέπειτα όσον αφορά το πόσο θα το επεκτείνεις έχει και μεγαλύτερο impact, ας πούμε. Τώρα, όπως είπες πριν, άμα είσαι ο Χίτλερ ή άμα είσαι αυτός ή άμα έχω δίκιο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Έχω δίκιο. Εδώ αυτά τα εδάφη π.χ. είναι δικά μου. Δεν με νοιάζει τι. Πεθαίνουν μωράκια, δεν τρέχει τίποτα. Επίσης, αυτό γίνεται και σε πλαίσια, επειδή έχει εξελιχθεί και η γλώσσα, έχουν εξελιχθεί τόσο πολλά πράγματα, η διπλωματία, ας πούμε. Είναι σε ένα δωμάτιο, είναι 10 άτομα, τα οποία πρέπει να πάρθει μια απόφαση, η οποία θα λέει να ρίξουν μια ρουκέτα εκεί και θα κάνουν μια συζήτηση. Και η απόφαση θα πάρθει ότι θα ρηχτεί μια ρουκέτα εκεί, αλλά δεν θα πάρθει από κάποιον. Δεν θα πει κάποιος ναι, θα το κάνω εγώ, θα πάρω την ευθύνη, εγώ το κάνω αυτό. Θα μιλήσουν τόσο διπλωματικά και θα κοιμηθούν και οι 10 σπίτι τους, νομίζοντας ότι δεν συμμετείχαν μέρος σε κάτι το οποίο πάρθηκε μια τέτοια απόφαση. Οπότε αυτό το πράγμα, ξέρεις, έχει να κάνει πολύ με τη συνείδησή τους. Οπότε κι όμως παίρνονται τέτοιες αποφάσεις. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος, ας πούμε. Άρα πάντα ξεκινάει από το έχω δίκιο, έχω άδικο, ξέρεις. Για μένα. Ναι, για σένα, ναι. Σίγουρα τι λες. Εγώ λέω αυτό που έχω διαβάσει και έχω συμφωνήσει, ότι αν μιλάμε για το φασισμό κυριολεκτικά. Όπως το βλέπεις εσύ. Κάποιος μπορεί να πει κυριολεκτικά για την ιδεολογία, για την κοσμοθεωρία, κάποιος άλλος να πει κάτι άλλο. Δηλαδή ο Σωτήρης είπε κάτι άλλο. Ναι, ναι, βέβαια. Για φασιστική νοοτροπία ουσιαστικά. Κάπως. Όχι, εντάξει, εγώ δεν είμαι ακριβώς εκεί πέρα. Εγώ όταν ακούω τη λέξη φασισμός, είναι εντελώς πολιτική η ανάγνωση κατά την άποψή μου.
Νομίζω ο Ραφαελίδης είχε πει ότι είναι η πιο βαριά μορφή καπιταλισμού. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, μάλλον ο Ραφαελίδης το έχει πει. Δεν το θυμάμαι και μας πει την αλήθεια. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος. Το έχω κρατήσει πάντως σαν ερμηνεία αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί σέρνει μέσα του σε μια μικρή φράση σέρνει μια ανάλυση πολλών πραγμάτων που και ο τρόπος που απάντησε ο Σωτηρής εμπεριέχεται στη φράση αυτή. Mm-hmm. Τώρα αν έπρεπε να μιλήσω πιο γενικά, δηλαδή δεν μπορώ να το κάνω, δηλαδή ποτέ δεν θα πω σε κάποιον είσαι φασίστας αν δεν είναι φασίστας, εννοώ φασίστας. Ναι. Επειδή ας πούμε χρησιμοποιείται και στο λόγο ή λέμε πολλές φορές αυτό που είπες είναι φασιστικό, ναι. Δεν συμφωνώ. Mm-hmm. Για μένα φασιστικό είναι το φασιστικό. Το... Ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Ναι, είναι πολιτικό. Ναι. Και ας μην το ξεχνάμε δηλαδή. Mm-hmm. Okay. Ναι, καλά, αυτό είναι μια πολύ προχειρή έρευνα ο καθένας, ας πούμε, ακόμα και σε αυτή την εποχή της παρερμηνίας. Mm-hmm. Κάποιος που δεν είναι παραχαράκτης, όπως είπαμε και νωρίτερα για κάτι άλλο, mm-hmm. μπορεί να ενημερωθεί και να γνωρίζει ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Ναι. Okay. Λοιπόν, το blog που θα ανέβει η συζήτησή μας λέγεται Ελευθερία ή τίποτα. Πολύ ωραία. Ωραία. Άρα να θέλω να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς η ελευθερία και τι σημαίνει το τίποτα σε σχέση με την ελευθερία. Το τίποτα σε σχέση με την ελευθερία. Ναι. Ελευθερία ή τίποτα. Πες ότι είναι ένα δίπολο, ρε παιδί. Οκ. Να κατάλαβα. Τι σημαίνει ελευθερία. Mm-hmm. Και τι σημαίνει τίποτα της ελευθερίας, η έλλειψη δηλαδή, αυτό εννοώ. Ναι. Ελευθερία σημαίνει να μπορείς να ζήσεις, να συμπεριφερθείς και να περπατήσεις αυτή τη γη χωρίς δεσμά. Mm-hmm. Είτε κυριολεκτικά, είτε λιγότερο κυριολεκτικά. Το τίποτα εμένα στον αντίποδα μου κάνει πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ανελεύθερο οτιδήποτε άλλο. Και ότι και εμείς δηλαδή αντίστοιχα είμαστε στο τίποτα. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχει κάτι ιδεατό στην ελευθερία. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να ζήσουμε κάτι κοντινό σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά ναι, το βρίσκω πολύ σαφές αυτό το μότο. Okay. Ωραία. Σωτήρη, για πες. Τι σημαίνει ελευθερία, όχι το πώς ζω εγώ, έτσι. Όχι, για σένα, ναι. Για σένα, ναι. Το πώς ζούμε τώρα όλοι μας, άστο, μην το... Εντάξει. Ναι. Μα γιατί όμως, γι' αυτό μιλάμε. Το πώς ζούμε, έτσι δεν είναι. Ναι, ρε. Εμένα, εγώ, ναι, τέλος πάντων. Βασικά, πιο πολύ τι σημαίνει αυτή η λέξη για μένα. Mm-hmm. Το νόημα της λέξης. Σωστά. Ναι, άρα δεν έχει να κάνει με το πώς εγώ ζω. Όχι. Σαν γενίκευση, ας πούμε, ναι. Ο Γιώργος, ας πούμε, από ό,τι κατάλαβα, είπε ότι με το τίποτα είναι αυτό που ζούμε. Σε γενικές γραμμές. Σωστά κατάλαβα. Είπα, ότι είμαστε στο τίποτα. Μπράβο. Ναι. Και αυτό, ας πούμε, μπορεί να μην αφορά και ακριβώς. Αφορά και τη δική μας ζωή, αφορά και των αλλωνών. Ναι, ναι, σωστά. Ας πούμε, εγώ αισθάνομαι καθόλου ελεύθερος γνωρίζοντας ότι κάποιος άλλος είναι αλυσοδεμένος. Okay. Ωραία, κατάλαβα. Δηλαδή είμαι στο τίποτα. Ναι. Εντάξει, το ότι συγκυριακά εγώ έτυχε να είμαι λευκός ας πούμε, μεσοαστός, πες το πως θες.
και να έχω κάποια δυνατότητα δεν μου λέει κάτι μέσα μου στην ψυχή μου. Ναι. Οκ. Για πες στο τι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι τόσο, είναι δύσκολη η λέξη τώρα αυτή, γιατί ελεύθερος μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος νιώθει ελεύθερος να προβεί σε πράξεις που είναι ανήθικες, ας πούμε, ή που ξέρεις, και αυτός να αισθάνεται ότι είμαι ελεύθερος. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν πάντα κάποια όρια σε πολλά πράγματα για μένα, ας πούμε. Οπότε πρέπει να έχεις κάποιον κώδικα ηθικής, ας πούμε, κάποιες αξίες, έτσι ώστε η ελευθερία σου να μην προσβάλλει την ελευθερία του άλλου, καταρχάς, έτσι. Οπότε πάλι αρχίζουμε από εκεί. Από εκεί και πέρα, αισιόδοξα θα πω ότι κάπως ότι αισθάνομαι, εντάξει δεν αισθάνομαι, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος γενικά είναι, πάει καλύτερα ως προς αυτό το θέμα σε σχέση με παλιότερα, ας πούμε, για μένα τώρα προσωπικά. Ναι, ναι, για σένα, ναι. Ναι, δηλαδή, εντάξει, γίνονται δουλειές σε πολλά πράγματα, γίνεται δουλίτσα, παιδάκι μου, και σε όσον αφορά τους, ξέρω, Αφροαμερικανούς, όσον αφορά τους ομοφυλόφιλους, όσον αφορά, ξέρεις, κάποια τέτοια πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα πούν τα δικά τους, ας πούμε, αλλά εντάξει, όταν είσαι ελεύθερος και έχεις το δικό σου, ας πούμε, κώδικα ηθικής, δεν θα σε επηρεάσουν, δεν θα κατάλαβες τι να πω. Τώρα από εκεί πέρα. Κάποιος άλλος λέει ότι είναι και ελεύθερος και μέσα σε ένα κελί. Κάπου θα διαβάσει κάποιον φυλακισμένο να λέει ότι δεν θα μου πάρει κανείς τελικά την ελευθερία. Δεν το κατάλαβα ποτέ μου. Αλλά είναι κάτι που έχει υποθεί. Ναι, στο κεφάλι του, ας πούμε. Στο κεφάλι του μπορεί να το είναι. Και ο Κοροβές νομίζω είχε γράψει κάτι τέτοιο. Προφανώς εννοούσε, αν το έχει γράψει ο Κοροβές, την νοητική ελευθερία. Νοητική, ναι, στο κεφάλι. Δεν θα μου πάρουν, ας πούμε, τις ιδέες μου, ρε παιδί, με αυτά που έχω. Βασικά είναι αυτό. Βασικά, ένα πολύ σημαντικό είναι αυτό, ότι αν καταφέρεις πλέον σε αυτό, έτσι όπως είμαστε σε αυτό το δυστοπικό, ας πούμε, κόσμο, αν καταφέρεις και δεν σε αλλάξει το σύστημα, έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ. Ναι. Έχεις κάνει πολλή δουλειά, ρε παιδάκι μου. Αυτό είναι κάτι που έλεγε ο Μίσιος, ας πούμε. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Προσπάθησα να αλλάξω το σύστημα. Δεν τα κατάφερα, αλλά τελικά κατάφερα να μην με αλλάξει σύστημα εμένα. Ναι, αυτό, ας πούμε, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο. Αλλά στα αλήθεια όμως, όχι. Το οποίο έχει να κάνει, εντάξει. Εντάξει, είναι και λίγο ρομαντικό. Πώς γίνεται αυτό, βέβαια, δεν ξέρω. Είναι πιο εύκολο, έτσι. Νομίζω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει το σύστημα. Αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να μην αφήσει το σύστημα, όχι να μην τον αλλάξει τελείως. Ναι. Να μην τον διαβρώσει τελείως. Να μην τον διαβρώσει τελείως. Εμείς δεν μπορούμε να το διαβρώσουμε το σύστημα. Αλλά καλά. Εντάξει, εμείς τώρα είμαστε και σε μια φάση ούτε. Δεν ξέρω αν είναι και το ζητούμενο να το κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι αν το ζητούμενο είναι να το διαβρώσουμε, μπορούμε. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι. Για να μπορούσαμε να μιλήσουμε σε τέτοιες φάσεις, θα έπρεπε να ήμασταν 6 μέτρα κάτω από τη γη στα όπλα. Δεν είμαστε σε τίποτα από τα δύο. Οπότε. Αυτό, γι' αυτό δεν θέλω τώρα εγώ να μιλάω και να λέω τώρα ότι αφού κοιτάζω πώς να βγάλω τον νίκη μου, θέλω να πω ότι είμαι ένα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και εγώ δεν εννοούσα κάτι. Αλλά σε αυτά τα πλαίσια μιλάμε όλοι. Ναι, αυτό λέω. Δεν έχει και κανένα από εμά το βουνό, ας πούμε. Να... Αυτό, καλώς, ναι, εντάξει. Ναι, αυτό. Okay. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα σας βασανίσω άλλο. Είναι η τελευταία ερώτηση. Δεν είσαι ένα βασανιστικό πάντα. Πολύ καλό. Διαβασμένο είσαι πολύ καλό. Δεν πολύ, ναι. Είχε διαβάσει τη μοναδική μας συνέντευξη. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε μελλοντικά σχέδια, δισκογραφικά και συναυλιακά. Αυτό το καιρό ετοιμάζουμε ένα δίσκο που θα έχει 9 κομμάτια. Το ηχογραφούμε εδώ στο στούντιο μας που βρεθήκαμε και μαζί. Είμαστε εδώ στο στούντιο που ηχογραφείτε, ναι, το ξεχάσα. Ναι, με την ελπίδα ότι θα είναι έτοιμο τους επόμενους μήνες. Και συναυλιακά δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο σχέδιο πέρα από να συνεχίσουμε τις συναυλίες. Θα κάνουμε μια ένα τριήμερο το Γενάρη. Ναι, τον Ιανουάριο. Τώρα δεν παίζετε την άλλη εβδομάδα.
Παίζουμε την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα. Για τον Ιουλίου. Στο Κύτταρο. Ναι, παίζουμε με τους Στράφη και την Βαλβολή. Απλά ξέρεις, μετά μπορεί κάποιος να δει αυτή τη συνέντευξη. Καταρχάς πρέπει να την έχει δει μέχρι το τέλος. Ναι, φυσικά μην ξέρεις. Οπότε άστο, ξέχασε το. Εντάξει, θα την ήταν μεγάλη ιδέα που ήρθε για τη συνέντευξη. Απλά να την βάλω στην αρχή αυτή την ερώτηση. Να την δει πρώτη-πρώτη. Ελπίζουμε να παίζουμε live πάντως, εντάξει. Περνάμε, από τότε που άρχισαμε να παίζουμε συναυλίες, περνάμε ωραία, ωραία καλά. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλύτερα κλασική ερώτηση τώρα αυτή, από τη διαδικασία στο στούντιο, το live. Όχι, τα άλλο. Συγκρινώ, το ίδιο είναι. Είναι, καλά, είναι και τα δύο ωραία με διαφορετικό τρόπο. Οποιαδήποτε ενασχόληση με την πάντα είναι πολύ καλή. Ναι, είναι καλή. Πολύ δημιουργική, είναι καλή φάση. Πολύ καλή, εξελίξιμη πολύ και... Μακάρι να το κάναμε και πιο πολύ, δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε να γίνεται και συνέχεια. Συναυλίες εννοείται. Οτιδήποτε κάνουμε σαν πάντα. Οκ. Είναι ωραία φάση για μας. Ωραία. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Και εμείς να είσαι καλά. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Μακάρι.